Σας, γεια σας, γεια σας. Είμαι η Νίνα, είστε στο Νίνας Night, κανονικότατα. Συνέβη έτσι ένα καρατατζούμ, ένα ντουβρουντούμ από τις βροντές, τις αστραπές και τις ανεμοθύελες. Είχαμε μια μικρούλα διακοπή ρεύματος, έπαθα εγώ την κρυσάρα μου, γιατί το φοβάμαι λίγο το σκοτάδι, είναι η αλήθεια. Αλλά τσουπ, ήρθαμε, καθυστερημένα λιγάκι, αλλά ήρθαμε. Θα είμαστε κοντά σας λοιπόν μέχρι τη μία done, όπως πάρα πολύ καλά ξέρετε, για να αναλύσουμε, να σχολιάσουμε και να προβληματιστούμε για ό,τι θέματα έχουμε, βρε παιδί μου, σε συναισθηματικό επίπεδο. Ερωτικά, φιλικά κλπ. Λοιπόν, πριν συνεχίσω και πριν αρχίσω μάλλον, θα ήθελα να πω δύο λόγια για τον τοίχο μου. Θεώρησα πάρα πολύ άκυρο, λοιπόν, εγώ σήμερα, έτσι με το χαμό, με τον κατακλυσμό που γίνεται, να αλλάξω την ατάκα. Η ατάκα θα παραμείνει ως ένδειξη διαμαρτυρίας για αυτόν τον πάρα πολύ άσχημο καιρό που έχουμε τώρα τις τελευταίες μέρες εδώ στην όμορφη Αθήνα. Οπότε κάνει κρύος, καιρός για δύο και άντε αγαπηθείτε, μπας και φτιάξουν λίγο τα πράγματα. Λοιπόν, σήμερα το θέμα μας έτσι είναι λίγο ιδιαίτερο και επειδή είναι λίγο ιδιαίτερο, δεν μπόρεσα να βρω τραγούδι κλειδί που να το, έτσι, να το παρουσιάζει, να το, όχι να το παρουσιάζει, να το αντιπροσωπεύει μάλλον το θέμα μου 100%. Οπότε λοιπόν έκανα την προσπάθειά μου, είναι παντελώς άσχετο το τραγούδι κλειδί, καμία σημασία δεν έχει. Πριν πάω όμως στο τραγούδι κλειδί, το ξέχασα, θέλω να υπενθυμίσω λίγο τους τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μου. Βλέπετε χαμέ το τηλέφωνο 211-55-55-37 και 5-38, το τηλέφωνο είναι πάντα το ίδιο, οπότε πάντα παίρνετε τηλέφωνο στα ίδια νούμερα, να το πρώτο το ντριν. Επίσης, θέλω να δω λίγο, Κώστα μου αγαπητέ, αυτό που μόλις έδειξες, www.facebook.com/ninasnight, είναι η σελίδα που μπαίνετε, κάνετε τα κόλπα σας, κάνετε τα like σας, κάνετε τα σχόλιά σας, στέλνετε ατάκες, γιατί ο καιρός θα αλλάξει, δεν θα του περάσει, δεν θα τον αφήσουμε έτσι, πλημμύρες βλέπω εδώ σε κάτι monitor που έχω. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι κλειδί. Ναι, θα ακούσουμε πρώτα το πρώτο τραγούδι κλειδί. Ναι. Μισό λεπτό, γιατί έχουμε αποσυντονιστεί κι εμείς εδώ, βροντές και καταιγίδες, είπαμε. Πάμε να δούμε. Αγιά σε μια έσκυψαν για το χατήρι σου κι ολόκληρο το κρύψαν το παραθύρι σου. Το κόκκινο γεράνι τη φλόγα του πετά, εσύ σε για στεφάνι κι εγώ του θάνατα. Πες είναι καλά το γυνάτι σου, δε σου θυμώνω εγώ, κι αν μου γυρίζεις την πλάτη σου, εγώ δε σε παρεξηγώ. Παράτε βιολιτσίδες, ασυγικό σκοπό, στο πλάι μου την έχω, εκείνη που αγαπώ. Βασιλικό στη γλάστρα, πλάτη φιλοσανθή, κι εγώ μιλάω με τ' άστρα για σένα ανεξανθή. Στα χείλια σου το γέλιο, στα μάτια η απονιά, εγώ θα την εκάψω αυτή τη γειτονιά. Ρε ασύν καλά το γυνάτι σου, δε σου θυμώνω εγώ, κι αν μου γυρίζεις την πλάτη σου, εγώ δε σε παρεξηγώ. Παράτε βιολιτζίδες, ασυγικό σκοπό, στο πλάι μου την έχω, εκείνη που αγαπώ. Λοιπόν, τραγούδι μπαλαντέρ είναι αυτό, κολλάει παντού. Χορν λατρεμένος, αγαπημένος, δικό μου αποθυμένο και αυτός λοιπόν. Και, ναι, σήμερα το θέμα της εκπομπής είναι τα ατέριαστα ζευγάρια
Και τα τέρια στα ζευγάρια γενικότερα και θα αναλύσουμε τις κατηγορίες των ατέριας των ζευγαριών. Καμία σχέση horn με αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα τραγούδι που αγαπάμε και τραγούδι μπαλαντέρ και δεν κολλάμε εμείς αυτά. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη γραμμή. Ναι! Καλημέρα στην ευγενέστατη και χαριτωμένη μας Νίνα. Πάντα κύριε Πολ, εξαιρετικός, γλυκούλης και ευγενέστατος. Να πω και το άλλο. Ναι! Ξέρεις, ανησύχησα σήμερα. Μήπως είχες λάστιχο στο δρόμο, ο κανένας σταυματίσουσε, πήγα για βρε κούκλα μου και τηλεφώνησε προηγούμενο να δω τι έγινε. Κύριε Πολ, πολλοί κόσμος ανησύχησε σήμερα που αργήσαμε την εκπομπή, αλλά είπα, πάθαμε ένα μικρό blackout εδώ πέρα. Ξέρετε, είναι η υπερφόρτωση, υπερφορτώσαμε. Και εδώ έχουμε τέτοια. Τι? Και εδώ έχουμε τέτοια, αλλά αυτά συμβαίνουν παντού. Παντού συμβαίνουν. Εμείς, παιδί μου, υπερφορτώσαμε, λέμε. Τι να κάνουμε, άνθρωποι είμαστε κι εμείς εδώ. Έγινε το καρατατζού. Και μείναμε και χωρίς Nina's Night. Ξεκινήσαμε λίγο αργά, είναι και 20. That's okay, but θα περιμένουν πολλές χαριτωμένες κοπέλες και νεαροί να σου μιλήσουν. Εγώ θα σου πω να έχεις καλή εκπομπή. Θα σου πω ευχαριστώ για το περίφημο τραγούδι που ξεκινήσει την εκπομπή σου. Δεν είναι τέλειο, κύριε Πολ? Λέγε, παρακαλώ. Δεν ήταν τέλειο, δεν είναι τέλειος ο Πολ? Εξαιρετικό. Θέλω να σου πω μια απάντηση στο θέμα που έχεις σήμερα. Τι? Απορώ που λέτε οι ατέρια στα ζευγάρια. Όταν γνωρίστηκες δεν είδες τα σφάλματα. Ο χρόνος σήμερα μας δίνει χρόνο να ζήσουμε, να δοκιμάσουμε τα πάντα. Γιατί να γίνουμε ατέρια στη μετά την πανδρία, παρακαλώ, κούκλα μου, πες μου. Κύριε Πολ, θα σας πω ποιο είναι το θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, ειδικότερα παλιά, τις πιο παλιές εποχές, υπήρχαν κάποια ζευγάρια. Τι είπατε? Ήταν τα συγκέσια. Τα συνικέσια. Ναι, τώρα όμως έχουμε τη γνωριμία μας και τα ζούμε όλα. Ναι, αλλά ακόμα υπάρχουν κάποια ζευγάρια που είναι ατέριαστα. Είτε φαινομενικά, δηλαδή αυτό κάποια στιγμή αλλάζει ή δεν τους νοιάζει, ή είναι ρε παιδί μου αυτά τα κλισέ, τα κοινωνικά κλισέ, που χαρακτηρίζουν κάποια ζευγάρια ατέριαστα. Έχω πολλές κατηγορίες να αναλύσω σήμερα. Εσείς διαφωνείτε με αυτό? Πιστεύετε ότι όλα τα ζευγάρια ταιριάζουν μεταξύ τους? Νο, Νίνα, δεν με κατάλαβες, σε παρακαλώ. Με ακούς καλά? Σας ακούω, βεβαίως. Άκου, μιλάω στο ελληνικό, συγγνώμη. Ήθελα να σου πω ότι σήμερα γνωριζόμαστε και δεν παντρευόμαστε αμέσως. Ζούμε φιλικά 1 μήνα, 2 μήνες, 5 μήνες, 6 μήνες, ίσως και 1 χρόνο και 2 χρόνια. Γιατί μετά γινόμαστε ατέρια στη κούκλα μου? Please. Quiz. Please. Άρες μάρες κουκουνάρες ακούω, κύριε Πολ. Με έχει βαρέσει η βροντί στο κεφάλι. Λοιπόν, εσείς το αναγάγετε κατευθείαν στο γάμο, κύριε Πολ. Δηλαδή... μιλάτε ατέρια στα ζευγάρια, δηλαδή που χαλάνε τους γάμους, ήθελε να το... Όχι, θέμα ίσως να το πήρα λάθος εγώ. Ζευγάρια λέμε, ένι ζεύγος, δεν λέμε γιατί γνωριζόμαστε, βλέπουμε τα λάθη μας και τα καλά μας, αποφασίζουμε να παντρευτούμε και μετά γινόμαστε ατέρια και χωρίζουμε. Αυτό νόμιζα ότι είναι το θέμα σου, με συγχωρείς. Μα κύριε Πολ, και αυτά τα ζευγάρια που λέτε εσείς, πιθανόν να ήταν ατέριαστα από πριν. Απλώς να ήταν έτσι πάνω στον ντουβρουτζά, πάνω στη φούντωση, τη φλόγα και να μην το είχαν καταλάβει. Καταλαβαίνετε τι λέω? Δηλαδή δεν γίνεσαι ξαφνικά ατέριαστος με κάποιον, είσαι από την αρχή. Κορώνεσαι με λίγα λόγια, δηλαδή από το πρόσωπο που ζεις. Τι είπατε? Κορώνεσαι, η συνήθεια σε σκοτώνει, αλλά λατρεύεις και τη συνήθεια. Ναι, κύριε Πολύ, αλήθεια είναι ότι δεν κατάλαβα καθόλου τι είπατε. Είπα το εξής, αλλά και θα το κόψω γιατί θα περιμένουν πολύ νεαροί να λύσουν τα προβλήματα. Δεν περιμένει κανένας, κύριε Πολ, μιλήστε. Ότι κορωνόμαστε εύκολα από τη ζωή μας. Ξέρεις την λέξη κορώνω, βαριέμαι, πώς θα σου πω. Κορώνω. Κορωνόμαστε και αλλά πολλές φορές όμως, Νίνα μου, η συνήθεια, λατρεύουμε τη συνήθεια πιο δυνατή και από τον έρωτα.
Όταν συντηρήσει ένα πρόσωπο. Δίκιο. Και γι' αυτό ακριβώς τα ζευγάρια δεν μπορούν να χωρίσουν από ένα σημείο και μετά, ακόμα και αν δεν περνάνε καλά. Όταν είσαι πάρα πολύ καιρό με έναν άνθρωπο, όταν είσαι 2, 3, 4, 15 χρόνια με έναν άνθρωπο, έχει φύγει εκ των πραγμάτων ο έρωτας, μπορεί να υπάρχει αγάπη, αλλά από την άλλη μπορεί να μην περνάς καλά, να έχεις πάψει να περνάς καλά, να θες να χωρίσεις, αλλά να μην μπορείς να χωρίσεις γιατί είσαι πάρα πολύ ρουτινιασμένος και η συνήθεια αυτή τέλος πάντων έχει γίνει λατρεία κατά κάποιο τρόπο και δεν μπορείς εύκολα να απεξαρτηθείς. Η συνήθεια, ντάλη μου, γίνεται συνήθεια σε όλα τα προβλήματα και στο κρεβάτι είναι συνήθεια. Όταν συνηθίσεις και είναι τόσο όμορφο, αυτό δεν το χάνεις και δεν θέλεις να το χάσεις ποτέ. Αλλά δεν θα συνεχίσω άλλο γιατί δηλαδή, οι νεαροί είναι ανυπόμονα γιατί... περιμένουν και ο χρόνος σου πέρασε, έχασες και χρόνος για να έρθεις. Χάρηκα που τα είπαμε και θα σου πάρω και αύριο να σου πω μόνο καλημέρα. Κύριε Πολ, λέγε. Μην αγχώνεστε, διότι δεν έχει σπάσει και το τηλεφωνικό από το τηλέφωνο. Έχουμε άπλετο χρόνο να μιλάμε. Δεν έχει δραστηριοποιηθεί ακόμα ο κόσμος. Δεν θέλω να περιμένουν νεαροί που έχουν να λύσουν προβλήματα και να κρατάω τη γραμμή εγώ από αυτή τη γωνιά του κόσμου. Πάντως δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα. Εδώ πέρα όλοι χαιρόμαστε να σας ακούμε. Θέλουμε να σας ακούμε πάντα. Πάρα πολύ. Μεγάλη μου τιμή ιδιαίτερως. Μία ερώτηση πριν κλείσετε, κύριε Πολ. Όταν πετάξατε έτσι την μπόμπα για το κρεβάτι, που λέτε ότι το κρεβάτι είναι γλυκό και αν είναι ωραίο και τέτοια, εννοείται ότι κάποια ζευγάρια κάθονται αποκλειστικά και μόνο για το σεξ. Δηλαδή, θέλετε να πείτε ότι αν το σεξ... Δεν με κατάλαβες και θέλω να με καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω αν να δυναμώσουμε λίγο τον κύριο Πολ. Θέλω να σας πω ότι είναι πολλές περιπτώσεις που και το κρεβάτι πολλές φορές, αν το συνηθίσεις, είναι πιο δυνατό και από τον έρωτα, από κάτι που λατρεύει τρομερά. Όταν λέτε το κρεβάτι, γιατί αυτή δεν συνήθεια το σεξ. Είναι έτσι φτιαγμένη και από τα δύο μέρη που είναι πάντα απολαυστική τα ζαμάτα πόσα χρόνια έχουν περάσει. Ναι, όταν λέτε το κρεβάτι, κύριε Πολ, δεν εννοείται το σεξ. Οπός, αυτό εννοώ, αλλά αυτό να μην τα λέμε γιατί, έτσι, γιατί έχουμε και μικρούς στην αυτή να μην, δεν ξέρω τι να πω κι εγώ. Εντάξει, το σεξ δεν είναι κακιά λέξη. Okay, αυτό εννοώ, of course. Αυτό θέλω, δηλαδή αυτό που είπα καλά, και εγώ αλλά πριν. Εδώ αγγλικά είναι πολύ άσχημη λέξη να τη λες. Τι είπατε? Αγγλικά είναι λίγο βαριά η λέξη, ελληνικά είναι πολύ polite, ξέρεις. Ελληνικά η λέξη είναι συνουσία. Α, και η άλλη είναι, αλλά έχει δύο-τρεις λέξεις εδώ στα αγγλικά, anyhow. Ό,τι είπες το σεξ είναι διεθνής λέξη, anyhow. Εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν θα κολλήσουμε στις λέξεις. Αυτό που κάνει ένας άντρας και μια γυναίκα, τέλος πάντων. Ακριβώς. Αυτό, δηλαδή, συμφωνείτε κι εσείς με τα στα λόγια μου έρχεστε. Απόλυτα, ότι... απόλυτα, απόλυτα. Και εκείνο που δεν συμφωνώ είναι όταν μένεις μαζί με έναν άνθρωπο και μένεις ένα χρόνο μαζί, παντρεύεσαι μετά και... Τι συμβαίνει μεταξύ των δύο, του ζεύγου αυτού. Τι συμβαίνει, κύριε Πολ. Μπαίνει στη συνήθεια και δεν σου αρέσει η συνήθεια. Ενώ όταν είσαι ερωτευμένος, τα βλέπεις διαφορετικά τα πράγματα. Και αυτό είναι ένα λάθος κοινωνικό που το έχουν αντικρίσει πολλοί οι άνθρωποι εδώ πέρα και το βλέπω και στο ίντερνετ και τα ακούω και πολλές φορές. Ναι, ναι, όχι. Είναι με καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ακριβώς, απόλυτα. Είναι πάρα πολύ σωστά αυτά που λέτε, αλλά ναι. Δυστυχώς, τι να κάνουμε, κύριε Πολ. Δεν μπορείς να είσαι ερωτευμένος συνέχεια. Μάλλον είναι πολύ δύσκολο. Ο έρωτας έρχεται, φεύγει, μπορεί να ξαναεπανέλθει μετά από ένα σημείο και μετά, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Αλλά συνήθως έτσι γίνεται. Μένει αγάπη. Φεύγει ο έρωτας, μένει αγάπη. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Και δεν είναι καθόλου ωραίο αυτό να το λέμε. Ακούγεται πολύ άσχημα, ακούγεται πολύ κοινικό και κρύο και παγερό και όλα αυτά τέλος πάντων. Αλλά είναι αυτή η αλήθεια. Όλα τα ζευγάρια που είναι χρόνια μαζί, παντρεμένα, με παιδιά κλπ. 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 Σκυλιά, γατιά, δεν είναι ερωτευμένα. Είναι πολύ σπάνια αυτή η περίπτωση. Είναι ερωτευμένα όταν τρώνε το μήλο της έγινος και οι δυο. Okay. Okay. Άμα το τρώει ένας, φυσικά πάει ο έρωτας, πέθανε. Μα κύριε Πολ, δεν μπορείς να το τρως αυτό το μήλο και συνέχεια. Θα το φας μία, θα το φας δύο, θα το φας τρεις. Θα στουμπώσεις, κύριε Πολ. Μήλο, όταν το τρως, όποτε και αν το φας και δεν το φάνε και οι δυο μαζί, of course είναι μπίτα και δεν είναι sweet. Προς Θεού τώρα, είμαστε μεγάλοι, ξέρουμε τι λέμε, ξέρω τι λέω εγώ, ξέρω και τι καταλαβαίνεις εσύ τώρα. Καταλαβαίνω, κύριε Πολ, εγώ σας καταλαβαίνω απόλυτα.
Αν δεν παίξουμε να οριμάσουμε το μήλο, είναι τρομερό. Γι' αυτό απλώς, γίνονται κύριε αυτά μου, που γίνονται εκατόγεννα. Θέλετε να σας πω για το μήλο που λέτε? Εγώ συμφωνώ. Το μήλο, όταν το παίρνεις στην αρχή και το τρως ομού με τον άλλον την πρώτη φορά, είναι μήλο ζουμερό, στρογγυλό. Κάποια στιγμή, μετά από χρόνια, αυτό δεν είναι πια μήλο, έχει γίνει κομπόστα. Πόση κομπόστα θα φας, κύριε Πέτρο? Ναι, δεν συμφωνώ μαζί σου. Εγώ είμαι 59 χρόνια παντρεμένος. Τώρα η κυρά μου στο γεροκομείο. Όλα. Μήλα. Τα έτρωγα τα μήλα μέχρι πρόσφατα, αλλά πάντοτε ζούσαμε ένα όμορφο κόσμο μαζί, βρε παιδί μου. Αλλά ίσως επειδή γεννηθήκαμε ίσως νωρίτερα από εσάς. Εδώ είναι όλα εύκολα για εσάς και νομίζετε ότι αφήνοντας αυτό θα βρεις κάτι καλύτερο. Και όμως όλα τα ίδια είναι, βρε. Συμφωνώ εγώ μαζί σας. Η κατάληξη τουλάχιστον είναι η ίδια. Παράπα λοιπόν, συγγνώμη κούκλα μου, θα αφήνω. Τι λέτε, κύριε Πόλη, σας αγαπάμε εδώ πέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ είμαι, χαίρομαι ιδιαίτερος γιατί μου αρέσεις. Έχεις, για την ηλικία σου έχεις ετοιμολογία, είσαι πολύ εξυπνότατη και πολύ χαριτωμένη. Ω, κύριε Πόλ, σας αγαπώ τόσο. Bye-bye. Πείτε λίγο, κύριε Πόλ, για το chat. Bye-bye. Από εδώ που είναι, που ξημερώνει. Κύριε Πόλ. Μάλιστα. Για το chat, πείτε μου λίγο. Πείτε λίγο στον κόσμο για το chat, εσείς που το ξέρετε. Yes. Καλημέρα, καλημέρα στις κούκλες του chat και στους λεβέντες όλους εκεί. Πού το ξέχασα, Παναγία μου. Thank you, Nina. Thank you, darling. Thank you. Φιλάκια πολλά. Ο Γιώργος είναι η Σούκη, είναι όλη η συντροφιά μου για χρόνια εκεί, βρε παιδιά. Οκ, okay, bye-bye. Φιλάκια πολλά, φιλάκια, κύριε Πόλη. Λοιπόν, bye-bye. Καλησπέρα, φιλάκια, φιλάκια. Καλησπέρα να πούμε και στους λεβέντες και στις λεβέντισες στο chat, όπως λέει και ο κύριος Πολ. Φιλάκια πολλά σε όλους εσάς. Πάρτε και κανένα τηλέφωνο, αφού είστε στο chat και κάθεστε. Πάρτε κανένα τηλέφωνο, πείτε την καλησπέρα σας. Και ναι, Κώστα, έχουμε γραμμή. Να την ακούσω. Ναι. Καλησπέρα, Νίνα. Καλησπέρα. Είμαι η Δόμνα, τι κάνεις? Δόμνα, τι κάνει? Καλά, καλά, εσύ? Καλά είμαι κι εγώ. Εδώ πέρα ξεμαλιασμένη φέρομαι πάλι η Δόμνα μου, σαν την... Α, είσαι πολύ όμορφη, ήθελα να σου πω κιόλας. Σαν την κουρούνα βγαίνω, Δόμνα, τι πολύ όμορφη. Όχι, είσαι πάρα πολύ όμορφη, ειλικρινά. Και ήθελα να σου πω ότι μου αρέσουν τα μαλλιά σου, έτσι, πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δόμνα. Τι κάνεις? Καλά είμαι, εσύ? Καλά. Επίκαιρο πολύ και το wall σου, κάνει τόσο κρύο. Κάνει τόσο κρύο, είναι τα μάμ σου, λέει ο τείχος. Κάνει κρύο κυρίως για δύο. Τον δεύτερο που θα βρούμε δεν ξέρουμε. Αλλά τέλος πάντων. Εγώ το βρήκα, Νίνα. Κάνεις πλάκα, Η Δόμνα βρήκε τέρι. Δόμνα, βρήκες θεσμό, ζευγάρωσες, επιτέλους. Τώρα βέβαια δεν βρήκα κάτι μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια, για το κοινωνικό σύνολο τουλάχιστον. Γιατί εγώ είμαι πολύ καλά. Ντόμ, μισό λεπτό. Εσένα σε είχαμε αφήσει να σπαράζεις και να θρυνείς τη χαμένη σου αγάπη που σε είχε αυτό κάνει. Σε είχε κάνει Ρούντολφ το ελαφάκι όταν είχε το πάει στην Γερμανία. Το έχουμε ξεχάσει αυτό. Το έχουμε ξεχάσει. Είναι τέλεια. Κάτι που αφήσαμε στο παρελθόν. Έμεινε στη Γερμανία να μείνει εκεί που τον απατά η μην αραβωνιαστικιά του, να τη χαίρεται, να φυτρώνει το κέρατό του όπως φυτρώνει και το δικό μου. Και πήραμε όλη αυτή την ικανοποίηση, προχωρήσαμε. Η αλήθεια είναι ότι και την προηγούμενη εβδομάδα έτρεχε κάτι. Δεν το είπα, είδες που είχα πάρει και την προηγούμενη εβδομάδα. Εσύ, Δόμνα, μου κρύβεις πράγματα. Δεν είναι ότι τα κρύβω. Ο Κωστάκης στο τηλεφωνικό κάνει... Ντροπή. Τι κάνει? Α, ντροπή. Ντροπή. Ναι. Παίρνεις την Νίνα και δεν της τα λες όλα. Σιγά σιγά, Νίνα μου, και εγώ χρειάζομαι να σε εμπιστευτώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι σχετικά καινούργιο, εδώ και ένα μήνα. Οπότε... Ναι, περίπου... αυτό ακριβώς. Δόμνα, έχουμε πει, στη Νίνα και στον παπά τα λέμε όλα. Ουδέν κρυπτώνει υπό τον ήλιο, Δόμνα. Εννοείται και τα λέμε όλα, αλλά είναι η διάζουσα η περίπτωση αυτή. Έλα, ρίξ' το τώρα, να δω τι θα ακούσω. Για πες. Νίνα μου, έχω μία σχέση με έναν άντρα. Σοβαρό. Ναι. Γοητευτικό. Αχα. Με πολλά ταλέντα. Τι ταλέντα έχω? Ταπεραμέντο. Ταπεραμέντα και ταλέντα, ναι. Και ιδιαίτερα πετυχημένο. Ρε εσύ με τρομάζεις, Δόμνα. Τα πετάς ένα-ένα σαν καρφιά. Για τι? Ναι, θέλω να σου πω όμως και το σχετικά μειονέκτημα που έχει αυτός ο άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος έχει... περάσει την ηλικία των 50 ετών.
Ακριβώς. 57. Δεν είναι 60, είναι 55. Τουλάχιστον έτσι μου έχει πει. Δεν έχω δει ταυτότητα. Και... εγώ είμαι καλά. Εσύ αλλά προβληματίζομαι και από την άλλη. Ποια άλλη? Από την άλλη προβληματίζομαι, λέω, για τη διαφορά ηλικίας. Νόμιζα ποια άλλη? Όχι, όχι, ακόμα δεν έχω δει να έχει άλλη. Δεν ξέρω αν θα μου προκύψει μελλοντικά. Μήπως μου βγει παντρεμένος. Το έχω σκεφτεί. Το έχεις σκεφτεί? Ε, ναι. Γιατί έχεις δει περίεργες κινήσεις, δεν? Θα σου πω. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή φοβόμουν ότι ήταν δεσμευμένος. Μ' ακούς? Σε ακούω, έκανα... Ναι, ναι, συγγνώμη. Φοβόμουν ότι κάτι τρέχει, γιατί η αλήθεια είναι ότι επειδή δουλεύει πολλές ώρες, όπως σου είπα, είναι ιδιαίτερα πετυχημένος στη δουλειά του, βάζει και αρκετά καλά χρήματα, αλλά αυτό απαιτεί θυσία από το προσωπικό του χρόνο. Οπότε θεωρούσα ότι λόγω ηλικίας, και εντάξει, ο άνθρωπος τώρα είναι 55 ετών, έχει ζήσει μισό αιώνα. Και 5 χρόνια, μισό αιώνα και 5 χρόνια. Εντάξει, θέλω να είμαι διακριτική. Οπότε, λέω, δεν εξηγείται, κάτι θα έχει κάνει στη ζωή του. Βέβαια, είναι χωρισμένος, αλλά στην αρχή είχα τις υποψίες μου. Όχι ότι μου έχουν φύγει τελείως, ότι μπορεί να μην έχει χωρίσει κιόλας. Δεν έχω διαφύγει. Για παιδάκι έχει πει. Ναι, έχει ένα γιο 23 ετών. Στην ηλικία σου είναι γιος? Δεν ακούω τι μου λέει, συγγνώμη. Πόσο χρονών είναι ο γιος, λέω? 23. Εσύ, Ντόμ, πόσο είσαι? Είμαι κι εγώ. Πόσο είσαι? Τώρα να σου πω, τι να σου πω κι εγώ. Γιατί δεν μου λες, ρε συντόμουνα? Είμαι 27. Α, στην ηλικία σου, δεν σου είπα εγώ πάνω κάτω? Ναι. Ναι. Και? Στην ηλικία μου, ναι, σχεδόν. Λες να αφήσω τον πατέρα και να πάω να πιάσω το γιο. Τι? Λες να αφήσω, λέω, τον πατέρα και να πάω στο γιο. Κοίτα να δεις, Ντόμουνα μου, πολύ παίζει τελικά αυτό. Τα περισσότερα τηλέφωνα που με παίρνουν αυτό μου λένε. Ή για πατέρες και γιαγιούς μου λένε. Ή για μάνα και κόρη. Κάτι παίζουν πολύ αυτά. Το όχι, όχι, εγώ δεν ξέρω τον άνθρωπο, το παιδί. Εγώ τώρα το είπα χιουμοριστικά. Το παιδί δεν το έχω δει ποτέ. Ζει στο Λονδίνο, δεν μένει στην Ελλάδα, δεν το ξέρω. Εσύ απλά έχεις είναι πολύ και μια έφεση, Ντόμουνα μου, όμως, στα εξωτερικά. Ορίστε. Λέω μια έφεση στα εξωτερικά, την έχεις. Ο γιος, ο πατέρας είναι εδώ, ντόπιος, εγχώριος. Εγχώριος. δεν φεύγει εξωτερικό, αυτό το τσέκαρα. Εσύ πού τον γνώρισες αυτόν, τυχαία? Γνωριστήκαμε κατά κάποιο τρόπο τυχαία, ναι. Εντάξει, είχαμε κάποιους κοινούς γνωστούς. Αυτό έγινε αλλά την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνάντηση ήταν τυχαία, ορίστε. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε αυτό. Όχι, αυτό έχει γίνει εδώ και ένα μήνα, αλλά δεν το είχα πει. Ναι. Το παρακάμπτω αυτό που τα κρατάς κρυφά, το παρακάμπτω. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, να σου πω την αλήθεια, την πρώτη εβδομάδα. Ναι. Εντάξει, δεν είμαι και πολύ ψημένη, γιατί... Εντάξει, με δυσκολία έχω ξεπεράσει τον πρώην, το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Ναι, γνωρίζω. Και εντάξει, οκ, έλεγα είναι η διαφορά μεγάλη. Έχει την ηλικία του πατέρα μου. Ναι. Αλλά εσένα αυτό είναι που σου γοητεύει, ρε παιδί μου, αυτό που έχει την πηγωμή και την... Θα σου πω, εμφανισιακά είναι καλοδιατηρημένος. Καλοδιατηρημένος, λες και μιλάς για μνημείο. Ναι, φαίνεται 20 χρόνια μικρότερο. Εντάξει, έχει το παράκανα. Δηλαδή, 15 χρόνια μικρότερο, φαίνεται δηλαδή γύρω στους 40. Α, μ' αρέσει αυτό. Ναι. Οπότε δηλαδή είχε αυτό το γοητευτικό, αυτό το λίγο του τύπου. Το ψαρομάλικο, το. George Clooney. Αυτό. Αλλά, ναι, αλλά λίγο φαντάζομαι να ανοίγει λίγο περισσότερο τον Clooney. Γιατί ο Clooney μπορεί να είναι 50 ετών και εκείνο. Ναι. Αλλά πιστεύω δείχνει την ηλικία του. Ναι. Είναι λίγο πιο, φαίνεται λίγο πιο νέος. Εν πάση περιπτώσει έχει μια γοητεία αυτός ο Χριστιανός τώρα και ναι, ψιλοκλουνίζει. Ναι. Ωραία, μια χαρά. Καλά, στα καλύτερα είσαι, Ντόμουνα, κάθε φορά, έτσι. Δεν ξέρω, Νίνα, δεν ξέρω καθόλου. Τι γιατί σε προβληματίζει, Ντόμουνα μου? Η διαφορά ηλικία. Γιατί, είναι για μεγάλη. Να το προφορήσεις, θες να πεις. Ντρέπομαι, ναι, κάποιες φορές ντρέπομαι. Δηλαδή, σε δημόσιους χώρους, όταν είναι κοινοί γνωστοί, δεν τον φιλάω. Φοβάμαι μην τον δει, μας δει κάποιος φίλος του πατέρα μου. Ξέρεις, μην μαθευτεί. Δεν θα ήθελα δηλαδή ο πατέρας μου να μάθει ότι βγαίνω με έναν άνθρωπο που έχει την ηλικία του. Δεν νομίζω ότι θα είναι και το, δεν θα το δεχτεί και ευχάριστα. Δεν θα είναι και το καλύτερο νέο που έχει ακούσει σίγουρα ο μπαμπάς σου αυτό. Δηλαδή, και την άλλη σκέφτομαι, συγγνώμη που σε διακόπτω, σκέφτομαι μήπως κάνω λάθος. Δηλαδή μήπως μένω πάλι σε μια ιστορία που
εξ αρχής φαίνεται ότι δεν θα έχει συνέχεια και μέλλον. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι και πόση συνέχεια να έχει αυτή η ιστορία. Δηλαδή, το ζητούμενο είναι να περνάς καλά. Από τη στιγμή που περνάς καλά με αυτόν τον άνθρωπο, να το ζήσεις μέχρι το τέλος. Είναι η δική μου γνώμη. Δηλαδή, ξεζούμισέ τον γέροντα. Βάλ τον κάτω, να τον βγάζεις έξω, να τον κυκλοφορείς, εν πάση περιπτώσει, να περνάς ωραία και ευχάριστα. Αλλά πραγματικά πιστεύεις εσύ ότι αυτό θα έχει μέλλον η όλη ιστορία, δηλαδή ότι θα παντρευτείτε, θα κάνετε παιδάκια και θα ζήσετε τι ωραία για πολλά χρόνια? Λογικά όχι. Κοίτα να δεις, ρε Σιδόμνα μου, εσύ 26. Προφανώς και εσύ θα θέλεις μέσα στην επόμενη πενταετία να κάνεις το σπόρο σου, να κάνεις τα παιδιά σου, ρε παιδί μου, να κάνεις μια οικογένεια. Αυτό στην ουσία από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί εντάξει τέτοια συζήτηση δεν έχω κάνει, είναι πολύ νωρίς. Και δεν θα κάνεις κιόλας, θα σε περάσει για καμία... Να, δεν θα κάνω, όχι. Σε ήλιο. Αλλά από ό,τι έχω καταλάβει δεν σκέφτεται να κάνει άλλο παιδί. Ναι, προφανώς, γιατί, Δόμνα, είναι πολύ βασικό αυτό που θα σου πω. Πες ότι εσύ κάνεις παιδί τώρα με αυτόν. Είσαι 2 χρόνια, είσαι 1 χρόνο, εν πάση περιπτώσει στα 26 σου λέω εγώ τώρα. Όταν το παιδί θα είναι 10 χρονών, εσύ θα είσαι 36, μια χαρά ηλικία. Όταν όμως το παιδί γίνει 10 χρονών, ο μπαμπάς θα είναι 65. Ναι. Δηλαδή, πρέπει να έχουμε... Φυσικά δεν είναι απαγορεύεται σε κανέναν άνθρωπο έτσι, να διευρύνει την οικογένειά του, να κάνει και άλλα παιδιά, και άλλα παιδιά, και άλλα παιδιά. Αλλά κατά πόσο εσύ μπορείς να αντέξεις ότι θα κάνεις ένα παιδί με έναν άνθρωπο που θα είναι 65 χρονών σε 10 χρόνια. Εν τω μεταξύ, ναι, δίκιο έχεις αυτό. Απλά εγώ τώρα σκέφτομαι παράλληλα ενώ μιλάς. Τις προάλλες είχαμε πάει, γιατί ανακαινίζει το σπίτι του. Αυτό. Είχαμε πάει μαζί να τον βοηθήσω να επιλέξουμε, ξέρεις, πλακάκι για την κουζίνα κτλ. Και γυρνάει και λέει η πολίτερια σε εκείνη. Πες η κόρη της, τι γνώμη έχει? Αλήθεια λες? Ναι. Και εσύ τι είπες? Τι να πω. Χοντροειδέστατη η πολίτρια, έτσι. Χειρότερη από μένα, σου λέει. Τι να πω. Αυτός τι είπε? Κοκκίνησε. Εκείνος... Εντάξει, εκείνος να σου πω την αλήθεια, επειδή μικροδείχνω. Και εκείνος δεν φαίνεται τόσο... Όπως είπα, δεν φαίνεται την ηλικία του. Δεν έχει κόμπλεξη με την ηλικία του. Απλά κάναμε χιούμορ και ρώτησε την πολίτρια πόσο με κάνει. Και άρχισε να λέω ότι φαίνομαι γύρω στα 20 και τα λοιπά. Οπότε κατάλαβες, το πήρε πιο ελαφριά. Φαίνεσαι εσύ γύρω στα 20, Δόμνα μου, είναι αυτός 55, αϊντάι. Ήμουνα και άβαυτη, ήμουνα τέρι. Το αϊντάι δεν αλλάζει, αϊντάι παραμένει. Ναι. Κύριε, οπότε ξέρεις, παρηγορήθηκε κατά κάποιο τρόπο. Θεώρησε ότι εγώ ευθυνόμουν που το είπε αυτό η πολίτρια. Άκου να δεις, κανένας δεν ευθύνεται. Δηλαδή, γιατί να ρίχνουμε την ευθύνη στον έναν ή στον άλλο από τη στιγμή που είστε μια χαρά. Δηλαδή, μιλάμε για μια ερωτική σχέση, μιλάμε για τον έρωτα. Δεν μπορείς να κατηγορήσεις κάποιον επειδή γουστάρει κάποιον άλλον. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Αισθάνθηκα άβολα, βέβαια. Ναι, αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά Δόμνα, ας αφήσουμε στην άκρη αυτά. Δεν είσαι ανήλικο, δεν είσαι 12 χρονών, ούτε 15. Είσαι ένας ενήλικος άνθρωπος, όπως και αυτός. Από τη στιγμή που εσύ βρίσκεις κάτι που σου τραβάει σε αυτόν τον άνθρωπο, όσο χρονών και να είναι, εν πάση περιπτώσει, περνάς καλά. Παίρνα καλά όσο μπορείς και όσο αντέχει και ο χριστιανός αυτός. Και μια χαρά, μην προβληματίζεσαι. Ναι, προφανώς δεν θα ήταν και καλύτερη ιδέα να το μάθει ο μπαμπάς σου, ας πούμε, αυτό. Αλλά μην κολλάς κιόλας. Δηλαδή, αν τύχει και μαθευτεί, τι θα κάνουμε, πώς να πεθάνουμε σιγά. Εν τω μεταξύ, δεν έχουμε και πολλά κοινά ενδιαφέροντα. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα, είναι αλήθεια. Τέλος πάντων, έχω προβληματιστεί πάρα πολύ. Όταν γίνεται, γιατί πάντα ήθελα να βρω κάποιον έτσι να τον ρωτήσω αυτό, που έχετε τόσο μεγάλη διαφορά, όταν γίνεται, πού πάτε? Να σου πω την αλήθεια, μέχρι στιγμής, γιατί όπως είπα, να μην βγαίνουμε. Πηγαίνουμε σε εστιατόρια. Παίρνουμε για φαγητό συνήθως σε καλά κλαμπ, στο ρεστοράν. Γενικότερα είναι πολύ περιποιητικός και όπως σου είπα δεν έχει οικονομικό πρόβλημα, οπότε με πηγαίνει στα καλύτερα. Οπότε ποντάρεις κι εσύ λίγο στα αγκαθρά? Ορίστε. Στα μπικικίνια λέω, στα μπικικίνια εδώ. Όχι, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Όχι ιδιαίτερα, αλλά εντάξει, έχει τι με ενοχλεί. Που με περπείτε τόσο πολύ. Τι να σε ενοχλεί, Βρυζιδόμουνα μου, που σε έχει τα όπα όπα, δεν μας ενοχλεί αυτό, μας αρέσει. Οπότε μέχρι στιγμή δεν έχουμε πρόβλημα στο που θα πάμε.
Δεν έχουμε αντιμετωπίσει θέμα. Ωραία, αλλά κάποια στιγμή και εσύ μικρό παιδί είσαι, θα θες να πας λίγο, λίγο ρε παιδί μου σε μέρη που ο μέσος όρος ηλικίας είναι κάτω των 50. Έτσι, δηλαδή θα πας στο εστιατόριο να φας 1, 2, 3, 10. Δεν θα θες μετά και σε κάτι άλλο. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να στο προσφέρει αυτό. Πώς τον κόβεις? Δεν το ξέρω αυτό, δεν το ξέρω ακόμα. Ωραία, αυτό μην προβληματίζεσαι και προβληματίζομαι κι εγώ τώρα. Μην προβληματιζόμαστε, Δόμνα. Ας τα αφήσουμε τα πράγματα. Δεν θέλω να τον χάσω όμως ακόμα. Δηλαδή νομίζω ότι έχω αρχίσει να νιώθω χάσεις πράγματα γι' αυτόν. Και απ' την άλλη, θέλω με κάποιο τρόπο να εξακριβώσω αν είναι παντρεμένος. Αχ, Δόμνα, τώρα μην μας κάσει άλλη ιστορία τέτοια. Ειλικρινά θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ. Πρέπει όμως να το κοιτάξω αυτό, Νίνα. Πρέπει να το κοιτάξω. Αν είναι και αυτός διπλοθεσίτης στις καρδιές, πάει, άστο. Έχω κάποιο κουσούρι τότε, δεν εξηγείται. Μάλλον εσύ έχεις τον μαγνήτη, Δόμνα μου, αν είναι και αυτό έτσι το θέμα. Αλλά δεν νομίζω. Μπορείς βέβαια να το εξακριβώσεις εύκολα αυτό σχετικά. Δηλαδή, πάρ' τον από πίσω μια μέρα. Το έχει κάνει και ο κύριος Πολ, μωρέ, η Δόμνα. Δεν μας το είπε την άλλη φορά ότι είχε πάρει από πίσω αυτή την κυρία? Το θυμάσαι? Δεν άκουσα. Τίποτα, λέω και εγώ για τον κύριο Πολ. Πάρ' τον από πίσω μια μέρα και δες, ρε παιδί μου, που θα πάει, τι θα κάνει. Αφού έχετε κοινούς γνωστούς, μπορείς να ρωτήσεις και τους κοινούς γνωστούς, να το εξακριβώσεις, να πεις ο γλυκούλης μου έχει κάποια άλλη. Δεν έχω το σοφάντος. Δεν έχεις το σοφάντος. Ένα το αποκτήσεις. Οι κοινοί μας γνωστοί είναι... Ο κοινός μας γνωστός δηλαδή είναι ο μεγαλοδικηγόρος, ο οποίος έτυχε να τον ξέρω από μια οικογενειακή παρέα και έτυχε να βρίσκουν σε εκείνο το μαγαζί. Αυτά μαθαίνονται. Δεν είναι και τίποτα κρυφό απλά τώρα. Δεν μπορώ να εκτεθώ. Εδώ εσύ πήγες στη Γερμανία για να δεις τον άλλον να είναι και γκόμενα, ρε Σιδόμνα, εκεί θα κολλήσεις τον γέροντα. Ήμουν τόσα χρόνια όμως. Τι? Ήμουν τόσα χρόνια με τον άλλον. Εντάξει, αφού τώρα σε ενδιαφέρει αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή θα κάνουμε. Κυνήγησέ το, δες το, ψάξε το πράγμα, ρε παιδί μου. Βλέποντας και κάνοντας. Αλλά μην δένεσαι και τόσο συναισθηματικά, γιατί αυτές οι καταστάσεις είναι και λίγο περίεργες. Δηλαδή, μη σου σκάσει και να τα βάλεις στο κεφάλι και μετά σε μαζεύουμε. Κρίμα είναι πάλι. Έμα. Θα σε ενημερώνουν να δούμε τι θα μας προκύψει και αυτός. Να με ενημερώνεις. Κάνε εσύ τα κουμάντα σου. Ψάξε το θέμα. Το έχεις εσύ. Δεν σε φοβάμαι. Και πάρε ένα τηλέφωνο την άλλη εβδομάδα όταν μάθεις, ρε παιδί μου, να μας ενημερώσει και εμάς. Καταρχάς θα σε πάρει την άλλη εβδομάδα να σου πω τις εξελίξεις. Γιατί τώρα έχει πάει ένα ταξίδι Λονδίνο να δει το γιο του. Α, και θα επιστρέψει. Ναι. Και οπότε θα έχω εξελίξεις. Και να μου πεις και τι θα σου φέρει από το Λονδίνο, γιατί πολύ μου αρέσουν τα σουβενίρς. Δεν νομίζω να μου φέρει σουβενίρ με την έννοια κάποιο αμνηστικό. Καλά, δεν περιμένω τώρα να μου πεις ότι μου έφερε μαγνητάκι για το ψυγείο, ρε Σιδόμνα. Αλλά, ναι, περιμένω κάτι καλό, η αλήθεια είναι, κάτι εντυπωσιακό. Πάρ' τα κοστάκι, Δόμνα, είδες. Λοιπόν, τι να κάνω. Μια χαρά τα κάνεις εσύ, Δόμνα, μια χαρά τα κάνεις, δεν σε φοβόμαστε εμείς εδώ. Ελπίζω να μην χτυπάω το κεφάλι μου στο τοίχο μετά, μόνο αυτό ελπίζω. Δεν θα χτυπάς και ένα κεφάλι στον τοίχο, Δόμνα. Ξέρεις εσύ πολύ καλά τι κάνεις, δεν σε φοβόμαστε. Λοιπόν, περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα εξελίξεις. Οκ, θα τα πούμε. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια, Νίνα. Γεια σου. Γεια σου. Στα καλύτερα, λοιπόν, και αυτό που έχω να δηλώσω εγώ είναι ότι κλαίνει χείρες, κλαίνει και οι παντρεμένες. Δεν θα το αναλύσω περαιτέρω. Έχω γραμμή. Ρίξτηνα. Ορίστε. Oui. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου, Νίνα, ο Ντάκης, με τι κάνεις? Τάκη, τι κάνεις? Καλά, εσύ, δόξα τω Θεώ. Πώς είσαι, Τάκη μου? Από μέρα σε μέρα καλύτερα. Έλα, ρε, εσύ, Τάκη, respect, ναι. Μπράβο. Πώς περνάς? Καλά, δόξα τω Θεώ. Σου είχα πει κάτι ότι θα σε παίρνω, μου είχες πει να μαθαίνεις νέα μου. Σου είχα πει ότι θα σε παίρνω κάθε εβδομάδα, αλλά δεν ήμουν και στα καλύτερά μου την πρώτη εβδομάδα. Σε είδα βέβαια, σε έβλεπα, αλλά δεν ήμουν σε θέση να σε πάρω τηλέφωνο. Δεν πειράζει, αγάπη μου, δεν πειράζει. Πες μου πώς είσαι. Όπως σου είπα, από μέρα σε μέρα καλύτερα, φεύγουν κάποια πράγματα. Σε τι φάση συνήθειες είμαστε μάλλον. Τώρα. Ορίστε. Σε τι φάση είμαστε. Σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα, αρκετά καλύτερα. Δεν έχω σταματήσει βέβαια τη θεραπεία για λόγω των συμπτωμάτων της αϊπνίας και τα... αυτά που περιλαμβάνονται όταν σταματάς από μια τέτοια κατάσταση, από τη χρήση. Τάκη μου, να πούμε λίγο στον κόσμο, γιατί ωραία τα λέμε εμείς εδώ σε τους φίλους, αλλά να πούμε λίγο στον κόσμο, γιατί μπορεί να μην καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέμε. Εσύ είχες χρόνια θέμα με τα ναρκωτικά. Ναι.
Έκανες χρήση 13 χρόνια, 12, 11. 11 χρόνια. 11 χρόνια έκανες χρήση ναρκωτικών. Έχεις ναι, όχι συνεχόμενη, να έτσι. Ναι. Σταμάταγα, άρχιζα λόγω κάποιων περιπτώσεων όταν είχα χάσει τον πατέρα μου. Είχα σταματήσει. Τώρα πριν 3 χρόνια έχασα τον αδερφό μου μέσα σε ένα μήνα. Και ήταν η αρχή πάλι πριν 3 χρόνια. Και... Τώρα όμως είσαι πάλι στη φάση της απεξάρτησης. Ναι, 13 του μηνός που μιλήσαμε ήταν να ξεκίναγα γύρω στις 17-18. Είχα μπει ήδη σε στάδιο να μειώνω και να ξεκινήσω φαρμακευτική αγωγή που μου είχε γράψει ο γιατρός. Ξεκίνησα, όπως είπα, γύρω στις 17-18 του μηνός και μέχρι σήμερα, εντάξει, έχω απεξαρτηθεί. Ο οργανισμός καθαρίζει μετά από 6 μήνες, έτσι. Εντελώς. Αλλά τουλάχιστον ναι, δεν έχω ανάγκη την ουσία. Τώρα η αγωγή που παίρνω είναι για την αϊπνία που έχω, αϊπνίες που κρατάνε κάποιες μέρες, κάποιο διάστημα. Γενικά δηλαδή καθαρίζει ο οργανισμός. Πάνω γερά σήμερα και με την πανοκρουσίες και χαρά. Ξεκινάμε. Έγινε πάλι η διακοπή του ρεύματος. Η ΔΕΗ, να μην μιλήσω για τη ΔΕΗ μάλλον, δεν θέλετε. Ναι, όχι, σίγουρα δεν θέλετε. Λοιπόν, όμως είμαστε εδώ πάλι. Να μην σου τύχει είναι αυτό που μου συμβαίνει σήμερα. 12 και η ώρα, 1 η ώρα κλείνω, αλλά τι να κάνω, ας μαζέψω ό,τι μπορώ κι εγώ. Λοιπόν, ναι, ρίξω τον Τάκη. Τάκη. Γεια σου, Νινά. Έλα, μορσιτάκι. Είδες πόσο κατέμις είμαι. Χαμήλωσε λίγο. Για να μ' ακούσει από το τηλέφωνο μόνο. Τι έγινε τώρα. Έλατε. Έπεσε, γκρεμοτσακίστηκες εσύ. Γκρεμοτσακίστηκα κι εγώ. Με έφαγε το μαύρο σκοτάδι, σου λέει, εδώ μέσα στο στούντιο. Ναι, ρε γαμώτο, για να σου πω την αλήθεια, ότι νόμιζα κι εγώ στην αρχή, επειδή σε έβλεπα μόνο το λογότυπο πριν αρχίσετε, επειδή είχα απεγκαταστήσει ένα πρόγραμμα και νόμιζα ότι έφταιγε γι' αυτό και έκανα τώρα επαναφορά σε όλο το δεν τέτοιο. Δεν έφταιγες εσύ, Τάκη μου, η ΔΕΗ ρημάδα. Η ΔΕΗ και ο Δίας. Άστα. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, Τάκη, πάντως, για να ολοκληρώσουμε τώρα και να έτσι, δεν ξέρω, με έχει πιάσει το τέτοιο μου τώρα, μη μασάς και ό,τι είναι να συμβεί, θα συμβεί. Εσύ συνέχισε, κράτα γερά. Ναι, ναι. Και βλέπουμε. Όταν όμως εσύ είσαι εντελώς απεξαρτημένος, καθαρός και είσαι, ρε παιδί μου, πατάς γερά στα πόδια σου από ένα σημείο και μετά, δεν θα έχεις να φοβηθείς τίποτα. Πιστεύω ότι όλα θα τα ξεπεράσεις. Ό,τι και να σου συμβεί, σου έχουν συμβεί και τόσα πολλά και τόσα μαζεμένα και σε πάει και σε ένα τάπα. Τόσα χρόνια, οπότε λογικά μετά το πέραν, ρε παιδί μου, όλων αυτών να αναμένεις τα καλύτερα, γιατί πάντα έρχονται αυτά τα έρματα καλύτερα και όταν έρχονται είναι super. Ναι, να σε καλά, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, Νινά. Και να σου πω και κάτι για τον κύριο Πολ, ναι, που είχε πάρει νωρίτερα τηλέφωνο, που είπε ότι εντάξει, δεν το βλέπει από πριν το ζευγάρι γιατί προχωράει στο γάμο, ξέρω, όταν βλέπουν ότι δεν ταιριάζουν γιατί προχωράει. Αν κατάλαβα καλά, αυτό είπε. Ναι, ναι, αυτό είπε. Πιστεύω ότι όταν φτάνει το να χαλάσει ένα ζευγάρι, όπως είπες και εσύ, κάτι δεν πάει από την αρχή ή κάτι δεν έχουν δείξει. Αλλά εγώ είμαι της άποψης ότι όταν δέσουν το γάιδαρό τους, είτε ο άντρας είτε η γυναίκα, έτσι, και μπει κουλούρα, τότε πιστεύω ότι βγαίνουν τα ελαττώματα. Γι' αυτό βλέπουμε και κάποια ζευγάρια να συζούν 5, 7, 10 χρόνια. Είναι πολύ απλό. Αυτό το έχει πει μια φίλη μου. Τους πρώτους 6 μήνες, ειδικά μη σου πω τον πρώτο χρόνο, είναι στάνταρ ότι δεν μπορείς να δεις τον άλλον καθαρά και 100% δεν μπορείς να ξέρεις ποιος είναι πραγματικά αυτός ο άνθρωπος. Γιατί τον πρώτο χρόνο, όταν είσαι μέσα στα μέλια και το χαμό, θέλεις τον άλλον να τον ευχαριστήσεις. Άρα,
μαζεύεσαι, του κάνεις τα χατήρια, είσαι πιο γλυκός. Ναι. Όταν όμως λοιπόν φύγει η πρώτη φλόγα και ο πρώτος ενθουσιασμός, λοιπόν, αρχίζεις και δείχνεις κι εσύ, ρε παιδί μου, είσαι πιο χαλαρός, έχεις δέσει το γαϊδαρό σου έτσι ακριβώς όπως τα λες κι εσύ, και αρχίζεις σιγά σιγά και βγαίνει προς τα έξω και πραγματικός σου εαυτός. Και έτσι, ναι, όπως λέει και ο μπαμπάς μου, τα ζευγάρια λοιπόν πριν παντρευτούν, πρέπει να έχουν ζήσει, να έχουν συζήσει και να έχουν κοινές εμπειρίες πολλές. Να τον έχεις δει τον άλλον και στα πολύ χάλια του και στα πολύ καλά του και στα έτσι και έτσι του. Ναι, για να τον ξέρεις ολοκληρωτικά και να μπορέσεις να συνεχίσεις. Τώρα, για μένα είναι και ψηλό λάθος. Δεν είναι λάθος, δεν θέλω να χαρακτηρίζω λάθος ανθρώπινες σχέσεις εγώ. Αλλά είναι έτσι ψηλό αβέβαιο μέσα στον πρώτο χρόνο να παντρεύεσαι. Για μένα. Ρε Συνίνα, ξέρεις τι είναι. Και το πιστεύω κιόλας ότι αυτό που σου είπα, ότι όταν δέσει το γάιδαρό του, νιώσει ότι δέσει το γάιδαρό του είτε ο άντρας είτε η γυναίκα και περάσει την κουλούρα, τότε πιστεύω ότι αρχίζουν και οι δύο και βγάζουν τον πραγματικό τους εαυτό, τα πραγματικά τους θέλω. Το πιστεύω αυτό που σου λέω. Έτσι είναι. Γιατί έτσι. Ίσως όταν δεν έχει μπει κουλούρα ή κάτι, τέλος πάντων, που να είναι επίσημο, πιστεύω ότι φοβάται ότι θα χάσει ο ένας τον άλλο και ο ένας κάνει υποχωρήσεις, μάλλον και οι δύο κάνουν υποχωρήσεις. Ούτως ή άλλως βέβαια πιστεύω ότι είναι. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι τόσο ο γάμος, γιατί ο γάμος είναι μια ταμπέλα, ένα συμβόλαιο με εισαγωγικά. Είναι κάτι που κάνει απλώς μια κατάσταση που ήδη υπάρχει πιο επίσημη. Ο χρόνος είναι, όσο ο χρόνος φθείρει όλα τα πράγματα, όλα τα επίπεδα ανθρώπους, σχέσεις. Όταν λοιπόν ο χρόνος κάνει τον κύκλο του λοιπόν και περάσει και φθείρει τη σχέση και τους ανθρώπους, ρε παιδί μου, έτσι αρχίζει σιγά σιγά και φαίνεται το πραγματικό, ξέρεις. Αν τελειώσει μια κατάσταση και φθαρεί και ραγίσει το γυαλί, όπως λένε, τελείωσε, δεν ξανακολλάει. Και όσο και τον κύριο Πολ που είπε ότι να υπάρχουν ερωτευμένα ζευγάρια μετά από 10 και 20 χρόνια, δεν το πιστεύω. Ο έρωτας θα κρατήσει, ο πραγματικός έρωτας με τη σημασία του, να κρατήσει τον πρώτο, δεύτερο, τρίτο χρόνο. Κοίτα να δεις, έρωτας εδώ πέρα, με τη σημασία του. Μας έχουν, επειδή εμείς είμαστε, ρε παιδί μου, εγώ στάνταρ, και από ό,τι βλέπω κι εσύ, είμαστε λίγο μέσα στη μαυρίλα, ξέρω εγώ, και τα βλέπουμε όλα λίγο αρνητικά, τα του γάμου και των σχέσεων. Μας έχει αναιρέσει όμως το αγαπημένο μας ζευγάρι από την Κρήτη, ο Γιώργος και η Όλγα, που είναι τόσα χρόνια μαζί, έχουν και παιδιά, και είναι μες στο μέλι, έτσι, και όχι τύπης, είναι μες στο μέλι. Ναι, ρε Νίνα, αλλά δεν τους ξέρω τους ανθρώπους. Έχω ακούσει. Απλώς θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν και εξαιρέσεις στους κανόνες αυτούς. Πιστεύω ότι μετά τον έρωτα, όπως είπες και εσύ, είναι η αγάπη. Δεν πιστεύω ότι ένα ζευγάρι μετά από 5 χρόνια είναι ερωτευμένο με τη σημασία της λέξης. Μετά τον έρωτα είναι η αγάπη, δηλαδή είναι η ρουτίνα, η καθημερινότητα, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει έρωτας με τη σημασία της λέξης μετά από 5 και 10 χρόνια όταν είσαι με έναν άνθρωπο. Δεν ξέρω, τόσο διαφορετικός είμαι εγώ ξέρω, ή εσύ που το λέμε. Ξέρεις τι, νομίζω ότι είναι να σου τύχει, είναι να σου κάτσει, είναι να βρεις τον κατάλληλο άνθρωπο. Εγώ εύχομαι να τον βρεις και εσύ αυτόν τον άνθρωπο, να τον βρω και εγώ, να τον βρει και ο Κώστας μου, να τον βρούμε όλοι, τέλος πάντων. Τον άνθρωπο αυτό που θα μας αναιρέσει επιτέλους. Αλλά επιτέλους πια. Εντάξει, να σου πω κάτι τελευταίο για να μην κρατάμε τώρα και τους άλλους φίλους που θέλουν να μιλήσουν. Ναι. Τι ήθελα τώρα να σου πω. Ναι, ότι σε ένα ζευγάρι δεν υπάρχει και αυτό που λένε βρήκα το άλλο μου μισό. Πιστεύω, εγώ τουλάχιστον, ότι για να υπάρχει ένα ζευγάρι και να είναι μαζί, κάνουν υποχωρήσεις και ο άντρας και η γυναίκα. Αυτό που λένε ότι βρήκα το άλλο μου μισό, κατ' εμέ δεν ισχύει. Δεν υπάρχει το άλλο μισό. Είμαστε όλοι διαφορετικοί, όλοι έχουμε μεγαλώσει διαφορετικά. Κάθε άνθρωπος είναι ένα διαφορετικό κομπιούτερ που ό,τι του έχεις βάλει και έχει γράψει το σκληρό του από τις εμπειρίες του, από την καθημερινότητά του, από το πώς έχει γαλουχηθεί από την οικογένειά του μεγαλώνοντας, έτσι θα είναι και για την υπόλοιπη ζωή του. Αλλά αυτό που λένε ότι βρήκα το άλλο μου μισό, δεν ισχύει. Ποιητής είναι υποχώρηση, εσύ, καθαρά. Ποιητής. Υποχώρηση και του άντρα και της γυναίκας. Ποιητήσεις, τα λες τόσο ωραία, έως λογοτεχνικά, μπορώ να πω. Πιστεύω όμως ότι κάπου εκεί είναι η πραγματικότητα. Δεν λέω ότι είμαι σωστός και κάποιος άλλος μπορεί να ακούγεται γελία αυτά που λέω. Αλλά πιστεύω ότι είναι υποχώρηση καθαρά για να υπάρχει ένα ζευγάρι. Για να συμβιώνουν μάλλον δύο άνθρωποι, έτσι. Ναι. Είμαστε όλοι τελείως διαφορετικοί. Είναι κάπου στη μέση ίσως η αλήθεια, ρε παιδί μου. Είναι κάπου στη μέση. Τέλος πάντων. Στη μέση, όχι. Τάκη.
Κρατάς γερά, παίρνεις τηλέφωνο. Θέλω πολύ να μαθαίνω τα νέα σου. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ εύχομαι τα καλύτερα σε σένα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Φιλάκια πολλά, αγάπη. Φιλιά πολλά. Να είσαι καλά, φίλα μου. Γεια χαρά, καλό βράδυ. Γεια. Λοιπόν, λίγο μαύρη μαυρίλα πλάκωσε τα είπα και ο Τάκης, τα είπα και εγώ λίγο έτσι κάπως, κάτι της βαριά. Δεν είναι τόσο βαριά, σίγουρα υπάρχει το άλλο μας μισό κάπου εκεί έξω, το θέμα είναι να το βρούμε και να πέσουμε πάνω του. Κάποια στιγμή γίνεται. Βέβαια το timing είναι να σε θέλει και είναι και να σου κάτσει και είναι και ο παράγοντας τύχη. Είναι όλα μαζί ρε παιδί μου τώρα, άστα. Κάτσε στη μοναξιά σου, καλά είναι. Λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε την επόμενη γραμμή, λέω εγώ τώρα. Γραμμή. Ναι. 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 Λοιπόν, κοίτα τι θα μου κάνεις εσύ. Θα μου χαμηλώσεις εντελώς τα ηχεία σου. Ναι, βρε παιδί μου, το κατάλαβα. Τι είναι αυτό, γιατί μου φωνάζεις. Το χαμήλωσα. Ποιος είσαι. Λοιπόν, είμαι ο Γιώργος. Γεια σου Γιώργο. Είπα να πάρω να πω ένα γεια. Ναι. Να σου πω συγχαρητήρια για την εκπομπή. Mm-hmm. Ότι είναι πολύ ωραία. Thank you. Ότι προάγει και έτσι και ένα κοινωνικό μήνυμα. Βεβαίως. Είναι ωραίο αυτό. Βεβαίως το κάνει. Ευχαριστούμε που μας προσφέρεις έτσι όμορφες εικόνες. Τι όμορφες εικόνες, εμένα βλέπετε. Ναι, βρε παιδί μου, εσένα. Αυτό εννοείς. Ήθελα να το πάω έτσι για να το ακούσω, βρε εσύ, Γιώργο. Ναι. Λες και να ακούς πρώτη φορά, ρε παιδί μου. Ναι, οκ. Και ότι από εδώ και πέρα, επειδή είμαι καινούριος εδώ στο κλαμπ της εκπομπής. Είσαι καινούριος στην παρέα μας, Γιώργο. Ότι θα την παρακολουθώ αρκετά συχνά όσο μπορώ τώρα. Όχι αρκετά συχνά όσο μπορείς τώρα, κάθε Τρίτη και Τετάρτη 11 με 1. Ναι ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις ότι αφού είμαι και στρατό θα προσπαθώ να την ακούω. Να σου πω, έχει σχέση. Όχι. Είχες. Είχα. Τι σχέση. Εγώ, παιδί. Τη σχέση. Πονεμένη. Πονεμένη. Έτσι τον κατάλληλο άνθρωπο πήρες τηλέφωνο, Γιώργο. Τον κατάλληλο. Ναι, πες μου τον πόνο σου. Είχα μια δύσκολη σχέση κι εγώ, η οποία παρά την ηλικία μου, παιδί μου, γιατί εγώ είμαι 25, τώρα τι να σου πω. Γιατί αυτή πόσο ήταν. Ορίστε, εκείνη ήταν 2 χρόνια μεγαλύτερη. 27. Ναι. Όταν εγώ ήμουν 24. Ήταν 26. Ωραία. Τέλος πάντων, ναι. Τα είχαμε 2 χρόνια. Το πρώτο χρόνο ήταν όλα ωραία, όλα μια χαρά, όλα κομπλέ. Είδες αυτό που είπαμε πριν, ότι τον πρώτο χρόνο πάντα είναι όλα ωραία, όλα μια χαρά, όλα κομπλέ. Αλλά μετά, ναι, τι συνέβη. Αλλά μετά... Ναι ρε Γιώργο. Άρχισαν τα προβληματάκια στη φάση ότι... Τι προβληματάκια ήταν αυτά. Ας πούμε, εκείνη άρχισε να δουλεύει, δεν έπαιρνε λεφτά, εγώ άρχισα να δουλεύω, έπαιρνα λεφτά, της τα έδινα όλα. Α, της τα έδινες, γιατί? Γιατί έμενε μόνη της στην Αθήνα και δεν είχε κανέναν και προσπάθησε και εγώ να βοηθήσω όσο μπορούσα. Καλό παιδί ο Γιώργος, ε. Ναι. Ναι, είδες. Τέλος πάντων, μη σ' απολογώ, έφτασε σε μια φάση να συντηρείται από εμένα. Και επειδή τα λεφτά τα οποία έπαιρνα, όπως ξέρεις και εσύ, δεν ήταν τα λεφτά. Ήταν ένα πολύ πενιχρό ποσό, ας πούμε. Ναι. Ήθελε κι άλλα αυτή. Ήθελε κι άλλα, μου πέταξε κάποια στιγμή... Βρες κι άλλη δουλειά, ξέρεις. Όχι, μου πέταξε κάποια στιγμή ότι είμαι άφραγκος, ρε παιδί μου. Εσύ. Και... Εγώ εννοείται ότι έψαχνα μετά από κάποια φάση να χωρίσω, γιατί μου την έδινε όλη αυτή η νοοτροπία. Σε φάση ότι εσύ, ξέρω εγώ, έχεις δουλειά, εσύ πληρώνεσαι, εγώ έχω δουλειά, δεν πληρώνομαι, άρα εσύ με ζεις. Που εγώ το έκανα από την καλή μου την καρδιά, με την καλή μου τη διάθεση, αλλά σε καμία περίπτωση στο σημείο που θα φτάσει, ας πούμε, η εκμετάλλευση. Ναι, εκείνη, είχε φτάσει η εκμετάλλευση κάπου... πολύ καιρό, ναι. Εκείνη μετά από κάποια φάση βρήκε από κάπου λεφτά. Δεν ξέρω από πού. Μη στα απολογώ. Αχα. Έβρισκε λεφτά, οπότε ήθελα να αγοράσει ρούχα, γλάστρες, κάτι για το σπίτι, καναπέδες, γλάστρες, τραπέζια, το οτιδήποτε.
Ό,τι θέλει να πάρει για το σπίτι, γιατί και συγκατοικούσαμε κιόλας για ένα διάστημα. Ό,τι θέλει να πάρει για το σπίτι, έβρισκε λεφτά και το έπαιρνε. Όλα τα υπόλοιπα θα πληρώνω εγώ, κατάλαβες. Δηλαδή αυτή έβρισκε λεφτά, αγόραζε γλάστρες, αγόραζε καναπέδες, αγόραζε τέλος πάντων ρουχαλάκια και τέτοια. Αλλά... Ναι, μπορεί αυτά τα ευτελή, ξέρω εγώ, ναι. Τα ευτελή, όχι και ευτελές. Το ρούχο και το καναπές. Εντός εισαγωγικών. Ναι. Ναι. Και αυτό γενικά και το διαλύσαμε σε κάποια στιγμή. Εκείνη μετά ήθελε να γυρίσω πίσω, εγώ δεν γύρισα πίσω. Πολύ έψιλον, Ντρέση Γιώργο, πολύ έψιλον. Ναι ρε παιδί μου, αγχώνομαι, είδες. Αγχώνομαι που γίνω πρώτη φορά στη τηλεόραση, είδες. Ναι. Αυτά, γενικά. Με και τώρα ρε παιδί μου, εσύ είσαι σε μια φάση που ψάχνεσαι. Εγώ είμαι σε μια φάση, ναι, που περνάω καλά. Περνάς καλά, αλλά ό,τι σου κάτσει είσαι κιόλας λίγο, δεν είσαι. Λίγο και καλά. Ό,τι θέλεις, ρε παιδί μου, να το προωθήσεις στο θέμα σου. Δεν είμαι πόλεμος άνθρωπος. Δεν είσαι... Μην καπνίζεις τώρα, με παίρνεις τηλέφωνο και καπνίζεις, ρε συ Γιώργο. Έχω άγχος. Τι έχεις άγχος, παφαπούφα, σε ακούω. Ναι, αλήθεια. Και ναι, ακούγεσαι. Εντάξει, εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Ωραία. Οπότε και εγώ τώρα τι να ευχηθώ. Να ευχηθώ, ρε παιδί μου. Βέβαια, θα σου πω πριν ευχηθώ, θα πω ότι κολλάει στο σημερινό θέμα μας η ιστορία η δική σου. Γιατί υπήρχε έτσι κάτι της το ατέριαστο σε αυτή τη σχέση. Εσύ είχες τα λεφτά σου, εκείνη δεν είχε τίποτα. Οπότε κάπως μπορώ να τον μπλέξω εγώ που έχω φαντασία το πράγμα. Είχε κάτι το ατέριαστο, ισχύει. Είχε κάτι. Αυτή ήταν από χωριό η κοπέλα. Ναι, ήταν από νησί. Α, από ποιο νησί? Σάμο. Α, δεν έχω πάει ποτέ στη Σάμο. Αλλά θα είναι ούτε πολύ εγώ. Ωραία, φαντάζομαι. Και δεν μου φαίνεται ότι θα πάω κιόλας. Καλά, συγγνώμη, αυτή τα είχατε δύο χρόνια, δεν σε πήγε στη Σάμο ποτέ. Όχι, όχι, όχι. Δεν είμαι από τους τύπους που νιώθω άνετα στο να γνωρίζω οικογένειες κτλ. Καλά, δεν σου είπα να πας να γνωρίσεις το σόι, να πας να κάνεις κανένα μπάνιο, σου λέω. Τέλος πάντων, καλέ, τώρα συζητάω κι εγώ. Καλά, γιατί άμα πήγαινα θα τους γνώριζα, οπότε δεν θα νιώθω άνετα. Εντάξει, φαντάζομαι θα πήγατε σε κανένα άλλο νησί. Πήγαμε, πήγαμε. Πού πήγατε? Ποια είναι τα νησιά που πηγαίνεις και χωρίζεις? Σαντορίνη, Μήλο. Εμείς πήγαμε στη Μήλο. Χωρίζεις και στη Μήλο. Εγώ μόνο για τη Σαντορίνη ήξερα. Έλα, και όμως υπάρχει και στη Μήλο, ναι, που λέει ότι άμα πας, ξέρω, με ζευγάρι θα το παντρευτείς και θα χωρίσεις. Εγώ κάνω το δεύτερο. Εντάξει, εγώ δεν θα βγάλω. Αν είχε βγάλει πρόγραμμα σε αυτό, δηλαδή σε φάση ότι, ξέρεις, θα παντρευτούμε. Ναι. Θα συζήσουμε στην αρχή, μετά θα παντρευτούμε και μετά θα κάνουμε παιδί. Και στα 29 μου εγώ θα βρισκόμουν με ένα παιδί, στο οποίο δεν θα είχα τελειώσει το στρατό, δεν θα είχα ούτε, ούτε δική μου δουλειά σίγουρη, ούτε δικά μου λεφτά σίγουρα, ούτε τίποτα. Του προγράμματος πάνω. Οπότε προγραμματισμός καθαρά, ξέρω εγώ, πάνω στο full του και καλά ερωτισμού. Πάντως του προγράμματος η κοπέλα αυτή όλα τακτοποιημένα τα είχε. Θα έκανες αυτό, ναι. Θα έκανες εκείνο, βήμα το βήμα. Τα έχει όλα τακτοποιημένα. Δεν πειράζει, Μωρίς Γιώργο, καλύτερα. Τα καλύτερα έρχονται, φαντάζομαι. Είναι κάπου εκεί. Μακάρι. Δεν ξέρω και τι αργούν. Θα έρθουν, σίγουρα. Θα δούμε κάποια στιγμή. Ίσως. Λοιπόν, μπορείς να καπνίσεις ελεύθερος, γιατί σε κλείνω. Ευχαριστώ που με κλείνεις. Έλα, μα τι άλλο θες να πούμε. Τίποτα. Έχεις να μου πεις και κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ για την ωραία συντροφιά και θα τα ξαναπούμε. Μ' αρέσουν αυτά τα καλοκαιριστικά λόγια. Μ' αρέσουν πολύ. Αυτό. Φιλάκια πολλά. Σε ευχαριστώ που πήρες. Bye. Ναι. Γεια σου. Έχει κορακιάσει το στόμα μου για κάποιο λόγο να σας πω σε αυτό το σημείο. Αλλά επειδή δεν με σκιάζει και φοβέρα καμιά, συνεχίζω ακάθεκτη. Λοιπόν. Θέλω να συνεχίσετε να παίρνετε για όσο χρόνο μας απομένει τηλέφωνο 2-11-55-55-37 και 5-38. Θέλω να συνεχίσετε να μου λέτε ατάκες, γιατί κάποια στιγμή που θα αλλάξει ο καιρός, θα αλλάξω και, και τον τοίχο μου. Οπότε συνεχίστε και στέλνετε έτσι αυτά τα εύστοχα, τα ωραία που μου στέλνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου τα στέλνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι που είστε πάρα πολύ, ρε παιδί μου, με τη σελίδα. Να δω λίγο τη σελίδα κιόλας, να τη βλέπω όσο μιλάω για τη σελίδα. Που είστε πάρα πολύ ένθερμοι με τη σελίδα, δηλαδή στέλνετε πραγματάκια, κάνετε τα like σας, κάνετε τα σχόλιά σας, στέλνετε ατάκες. Η σελίδα παίζει πάντα 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. www.facebook.com/ninasnight είναι εκεί και σας περιμένει, όπως και τα τηλέφωνα, να δω και τα τηλέφωνα μία πάλι. 2-11-55-50-5-37 και 5-38, συνέχεια. 11 με μία, Τρίτη και Τετάρτη είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε. Και πάω να ακούσω τον επόμενο. Παρακαλώ.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Παρουσιάζομαι για άλλη μια φορά στη βραδινή αναφορά του Νίνας Νάιτ. Παρουσιαστείτε λοιπόν, ποιος είστε? Γιώργος, τι κάνεις, από την Κρήτη, ο Γιώργος. Το ξέρω, βρε εσύ, εγώ τι γίνεσαι, λέω από την άλλη φορά που τον γνώρισες τη φωνή. Εγώ σε κατάλαβα, για τον κόσμο λέω. Τι κάνεις. Αλλά Γιώργο, θέλω, αφού τώρα κάνεις τις αχπινιές, μη μου τις αφήνεις μισές εμένα. Θα ξεκινήσεις και θα πεις ευπιθώς αναφέρω, μπίρι μπίρι μπίρι. Ωραία, ευπιθώς αναφέρω λοιπόν Γεώργιος ο Κρητικός. Επίσης το δεν λέω τώρα. Είσαι ο Γιώργος ο Κρητικός. Λοιπόν, πήρες, ακριβώς έδεσες τα μαμ με το προηγούμενο τηλέφωνο, με το προπροηγούμενο που σε ανέφερα. Μπράβο. Που λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι τα ζευγάρια καταλαβαίνουν ότι δεν ταιριάζουν στη φάση του γάμου, ότι πριν είναι όλα κομπλέ. Και είπε ο φίλος μας ο Τάκης ότι δεν πιστεύει ότι ισχύει το ότι υπάρχει το άλλο μας μισό, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός και ότι μετά από κάποια χρόνια γάμου ο έρωτας πάει πάπαλα, δεν υφίσταται. Και λέω εγώ ότι ο Γιώργος και η Όλγα, ρε παιδί μου. Ναι, σε άκουσα. Ορίστε. Ναι, σε άκουσα, λέω που το ότι ο Γιώργος και η Όλγα, ρε παιδί μου, είναι στους ντουβρουτζάδες τους ακόμα, μετά από τόσα χρόνια, μετά από δύο παιδιά. Κοίταξε τώρα, πώς τον είπαμε το φίλο Δημήτρη. Ο Τάκης. Τάκης, μπράβο. Λοιπόν, ο φίλος ο Τάκης τα λέει πολύ καλά καταρχήν, έτσι, γενικώς. Καλή, ωραία, ο Τάκης, ναι. Έχει πίσω του μια εμπειρία αλφα, ας πούμε, από το λούκι που περνάει ο άνθρωπος και του εύχομαι μέσα από την καρδιά μου περαστικό να είναι, έτσι. Μου αρέσει, Γιώργο, θα σου πω που έχουμε γίνει όλοι φίλοι. Που είμαστε ένα πρεάκι και τρελαίνομαι, σου λέει. Εγώ με αυτά, άστα. Ναι. Λοιπόν, Νίνας Connecting People, λέει. Αυτό ακριβώς. Μην το βάλω αυτό για ατάκα, να σου πω. Θα το βρούμε αυτό. Αυτό θα το δουλέψουμε λίγο. Άστο, θα σου πω στην επόμενη εκπομπή. Το δουλεύεις, το δουλεύεις, αλλά ατάκα δεν έχει στείλει ακόμα καινούργια. Καινούργια θες, πρέπει να το σκεφτώ λίγο αυτό. Με ποιες θα προετοίμαστε. Λοιπόν, κοιτάξτε, ο Τάκης, αυτά που είπε έχουν και μια δόση αλήθειας, έτσι. Ιδιαίτερα στα σημερινά δεδομένα. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα ότι υπάρχει το άλλο μισό με την ρομαντική έννοια που το μάθαμε, ας πούμε, στα παιδιά ή σαν έφηβοι. Το άλλο μισό μπορώ να πω, ας πούμε, τουλάχιστον στη δικιά μου περίπτωση, ναι, μεν όντως χρειάζονται υποχωρήσεις. Δεν γίνεται να τραβεί ένας σκηνή κι άλλος λουρί, έτσι. Όντως είμαστε διαφορετικοί σαν άνθρωποι και σίγουρα υπάρχουν και κόντρες σε μια σχέση, υπάρχουν εντάσεις, υπάρχουν στιγμές που δεν φτάνει σε επίπεδο να μισείς, αλλά δυσανασχετείς, ας πούμε, όταν είσαι με κάποιον άνθρωπο. Yeah. Αλλά σίγουρα πρέπει, οφείλεις μάλλον, να ξαναερωτεύεσαι τον άνθρωπο εάν όντως τον αγαπάς. Να δουλεύεις να τον ερωτευτείς ξανά, να τον βλέπεις ξανά με το πρίσμα που τον είχες ξαναδεί τότε. Θέλει δουλειά, δεν είναι κάτι που σου έρχεται από φυλάκι από την Όλγα. Φυλάκια πολλά! Ναι. είναι αυτό κάτι... ήταν λίγο άκυρο μέσα στη μέση. Ναι, μου πετάει τώρα η ατάγες η άλλη από πίσω από το background. Λοιπόν, σου είπα, χρειάζεται δουλειά, έτσι, δεν μπορείς να τα περιμένεις όλα. Να σου έρθουν ως μάνα εξ ουρανού. Πρέπει να παλεύεις για αυτό που αγαπάς, πρέπει να παλεύεις για αυτό που έχεις δίπλα σου, αν το εκτιμάς. Γι' αυτό σου το λέω αυτό, γιατί ξεκίνησα και σου λέγα ότι στα σημερινά δεδομένα ο Τάκης έχει απόλυτο δίκιο, γιατί πρώτον νομίζουμε όλοι ότι είμαστε όλων. Γι' αυτό δεν ψάχνουμε το άλλο μας μισό, για να το βρούμε δεν το εκτιμάμε. Εγώ προσωπικά δεν είμαι ερωτευμένος ή η γυναίκα μου ερωτευμένη όπως είσαι όταν στις αρχές. Περνάς πλέον σε άλλο επίπεδο, έτσι. Ας το πω με μια κουβέντα, ας πούμε, ότι είσαι αγαπησιάρικο έρωτα, είσαι ερωτιάρικη αγάπη. Είναι συνδυασμός αυτών των δύο. Δεν είναι πια ο έρωτας ο καθαρός που βλέπεις τον άλλο και πεταρίζει η καρδούλα, ας πούμε, πιάνουν οι πεταλουδίτσες στο μαχάκι σου και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι, κάποια στιγμή συνηθίζεις τώρα, τι πεταλουδίτσες και... Ναι, αυτό σου λέω, ναι. Δεν ισχύει αυτό, γιατί τον άλλον τον τρως, πήγα να πω, τον βλέπεις και κάθε μέρα. Άδειά σου, ναι. Περνάς... Πήγα να πω, τον τρως τη μάπα. Αυτό σου λέω, ναι. Έχουμε μπερδέψει ρυθμισμένα πράγματα, εγώ πιστεύω. Δηλαδή, όταν λέμε είμαι ερωτευμένος με τον άλλον, ναι.
έχουμε στο μυαλό μας αυτή την εικόνα, ας πούμε, τις πεταλούδες στο μαχάκι και το καρδιοχτύπι. Ο έρωτας, εγώ πιστεύω ότι έχει πολλά επίπεδα. Μπορείς τον άνθρωπο να τον ξαναδείς. Περνάς πλέον στην αγάπη μετά τον έρωτα, αλλά μπορείς να ξανανεώνεις τη σχέση σου και να ξαναερωτεύεσαι, αλλά εντελώς διαφορετικό επίπεδο, έτσι, δεν το συζητάμε. Αυτή είναι εν ολίγης η άποψή μου. Δεν διαφωνώ κάθετα με τον Τάκη, δεν συμφωνώ και απόλυτα. Δηλαδή έχει μια δόση αλήθεια στο όλο αυτό που είπα, αλλά όπως το είπες εσύ, το βλέπει λίγο τον καταστάσιο ο άνθρωπος. Είναι, έχεις δίκιο. Αυτό που είπες είναι αυτό που είπε και ο Τάκης μάλλον, ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Ναι, ναι, με αυτό. Τους όρους αυτούς, ρε παιδί μου, που είναι έτσι πολύ... είναι βαριές κουβέντες, το άλλο μου μισό και ο ναι. Έρωτας και τέτοια. Είναι πράγματα που τα έχουμε στο μυαλό μας πολύ ωραιοποιημένα και πολύ ρομαντικά, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Το άλλο μας μισό, ναι, δεν είναι κάτι που ξέρεις, είναι χωρισμένο και κολλάει ακριβώς. Ναι. Είναι όμως ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, που έχεις απέναντί σου να ταιριάζει όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται με εσένα. Μα η μαγιά. Να κολλάει όσο περισσότερο το κομμάτι της καρδούλας, ρε παιδί μου, καλά, να κουμπώνει. Εσύ, ας πούμε, με την Όλγα, δεν ξέρω αν είναι το άλλο σου μισό, αν είστε το άλλο μισό τέλος πάντων ο ένας του άλλου. Πάντως σίγουρα ταιριάζεται πάρα πολύ μεταξύ σας. Ναι, εντάξει. Είπες ότι μπορείς να μην νιώθεις αυτό που ένιωθες στην αρχή, έτσι το φτερούγισμα, αυτό το χτυποκάρδι κλπ. Αλλά συνεχίζεις ακόμα να είσαι σε ένα στάδιο, ρε παιδί μου, να βιώνεις μάλλον τον έρωτα σε μια διαφορετική του μορφή. Σε άλλη περίπτωση θα μπορούσες να ήσουν με μια γυναίκα που να μην το ένιωθες καν αυτό. Mm-hmm. Άρα εγώ εκεί το εντάσσω το άλλο κομμάτι. Όσο το δυνατόν περισσότερο, πιο κοντά στα θέλω μου, στα στάνταρς μου και σε μένα, ρε παιδί μου. Ακριβώς 100% ίδιος άνθρωπος δεν μπορεί να είναι ο άλλος. Γιατί είμαστε διαφορετικοί, είμαστε διαφορετικές προσωπικότητες. Αλλά όσο το δυνατόν να είναι πιο κοντά. Γιατί καλός ή κακός, ο χρόνος φθείρει. Και όταν σε ενοχλεί κάτι χοντρά σε έναν άνθρωπο, δηλαδή αν έχει, ρε παιδί μου, ένα κουσούρι ή μια συνήθεια που εσύ δεν μπορείς να την αντέξεις, ακόμα και στην αρχή όταν είσαι στα πρώτα μέλια, όταν τα μέλια φύγουν, θα σου φαίνεται ακόμα πιο άσχημο αυτό που κάνεις. Ναι, σίγουρα αυτό. Και ακόμα ό,τι βρίσκεις. Δεν θα το αντέχεις σε καμία περίπτωση, θέλω να πω. Οπότε βρίσκεις έναν άνθρωπο και παντρεύεσαι μάλλον τον άνθρωπο, επιλέγεις να περάσεις μαζί τη ζωή σου μάλλον, με τον άνθρωπο που δεν σε ενοχλούν τόσο αυτά που κάνει και ταιριάζεται όσο το δυνατόν περισσότερο μαζί. Αυτή είναι η αλήθεια τώρα. Mm-hmm. Όσο και αν λέμε ότι τα ετερόνυμα έλκονται, όσο και αν το έχουμε διαφορετικά στο μυαλό μας, δεν μπορείς να περάσεις την υπόλοιπη ζωή σου με έναν άνθρωπο που δεν σου αρέσουν τα πράγματα που κάνει. Αν θερυπίν, ο άλλος είναι τζογαδόρος. Εσύ στην και υπάρχουν άνθρωποι, ξέρω εγώ, που ίσως να μην τους ενοχλεί αυτό. Αν εσένα σε ενοχλεί όμως αυτό και σε ενοχλεί από την αρχή της σχέσης, αλλά το παρακάμπτεις και εθελοτυφλείς και λες ότι «ΟΚ, ρε παιδί μου, θα το ξεπεράσει» και τέτοια. Αυτός το συνεχίζει. Και εσύ συνεχίζεις να είσαι μαζί του. Εάν το παντρευτείς κάποια στιγμή, θα κάνεις και εσύ το boom και θα πεις «Βρε, άισε το καλό». Και ναι. Εκεί αρχίζουν τα πρώτα τα συχτήρια. Κατάλαβες, Γιώργο μου? Ναι, 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 μα κοίταξε. Έτσι δεν είναι. Το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι σήμερα? Ότι υπάρχουν ατέρια στα ζευγάρια γιατί υπάρχει πολύ υποκρισία και πολύ θέατρο. Προσπαθούμε να παραστήσουμε κάτι που δεν είμαστε και κάποια στιγμή ο Περντές φεύγει, έτσι, και βλέπεις τον καρατζιζοπαίχτη από πίσω. Γιώργο, αργά ή γρήγορα, όταν δεν είσαι ο εαυτός σου, ακόμα και αν προσπαθείς πάρα πολύ, μα πάρα με πάρα πολύ, να γίνεις κάτι που να αρέσει στον άλλον, ρε παιδί μου, δεν γίνεται εκ των πραγμάτων να το συνεχίσεις αυτό. Γιατί όσο και να καταπιέζεις κάποια πράγματα, κάνεις μπαμ. Εγώ έχω ξαναπεί αυτό στην εκπομπή. Σε διάφορες, ρε παιδί μου, περιπτώσεις, ότι δεν πρέπει να καταπιεζόμαστε. Πρέπει να είμαστε ο εαυτός μας. Οι άλλοι μας αγαπούν για αυτό που είμαστε. Όχι για αυτό που θέλουμε να είμαστε. Οφείλουν να μας αγαπούν. Αν ήμασταν, αν ήμασταν διαφορετικοί, έτσι μας αγαπάει πραγματικά ο άλλος. Ναι, μα οφείλει να σε αγαπήσει για αυτό που είσαι. Αλλιώς σας πάει κάποιον άλλον, ας πούμε. Δεν είμαστε, ας πούμε. Αλλά εκεί κολλάει, Γιώργο μου, αυτό που είπε ο κύριος Πολ στην αρχή. Ο κύριος ναι, Πολ κολλάει άκουσα. Παντού, όπως έχουμε καταλάβει. Δεν προλάβα να ακούσω τον Πολ. Ναι, ο κύριος Πολ είπε λοιπόν ότι η συνήθεια είναι πολύ μεγάλο πράγμα μετά. Χειρότερα την αγάπη είναι. Δεν ξεκολλάς εύκολα από μια κατάσταση ακόμα και αν δεινοπαθείς. Ακόμα και αν δεν αντέχεις, δεν μπορείς. Δεν ξεκολλάς εύκολα. Ειδικά αν είσαι και λίγο άτολμος και αν είσαι λίγο ανασφαλής.
Άντε τώρα να φύγεις από μια κατάσταση στην οποία νιώθεις και μια προστασία, νιώθεις και μια ασφάλεια, τύπου ότι και που να τρέχω τώρα να βρω άλλον και όλοι οι ίδιοι είναι και τέτοια, και δεν ξεκολλάς. Και εκεί έρχονται τα χειρότερα, γιατί όταν είσαι στην κατηφόρα, το μόνο που κάνεις είναι να κατρακυλάς. Δεν ανεβαίνεις εύκολα πάλι πάνω. Με τίποτα, με τίποτα. Ο πατέρας μου συγχωρεμένος έλεγε ότι η συνήθεια είναι χειρότερη από την αγάπη. Αλλά χειρότερη συζητάμε τώρα, γιατί είσαι χωρίς να πρέπει να είσαι και είσαι εκεί και εκεί και υπομένεις και φθήρεσαι και καταστρέφεις. Το ίδιο το είναι. Το θέμα είναι οι άνθρωποι όμως που βρίσκονται σε τέτοιες καταστάσεις να το πάρουν χαμπάρι από την αρχή. Γιατί, όπως λέει μία φίλη μου, τώρα έχουμε αρχίσει το τι είπε ο ένας και το τι είπε ο άλλος, τα αποφεύγουμε. Ναι, ναι. Καλό είναι αυτό. Όπως λέει μία φίλη μου, λοιπόν. Γιατί έχει μια ροή εκπομπή, όπως λέει μια φίλη μου, λοιπόν, το θέμα είναι να μην ξεφτυλιστεί το πράγμα. Όταν βλέπεις και η κατάσταση αρχίζει και παίρνει την κατιούσα, πρέπει να το κόβεις. Μην το αφήσεις να φτάσεις στην εσχάτη και να συγχαθείς εσύ τον άλλον και ο άλλος εσένα. Κόψε το όσο είναι νωρίς. Το έλεγα και χθες σε μια κοπέλα που πήρε τηλέφωνο, ότι όσο είναι νωρίς, τελείωνε το. Όταν δεν περνάς καλά, όταν καταπιέζεις, όταν βλέπεις ότι ο άλλος δεν στηρίζει αυτά που θες να κάνεις. Όχι, ρε εσύ. Πάνω απ' όλα είναι ο εαυτός μας. Μόνιμα και αυτό που λέω, ώρες-ώρες τα λέω λίγο χοντρά εδώ στην εκπομπή. Αλλά είναι αλήθεια. Μόνοι μας ερχόμαστε, μόνοι μας πεθαίνουμε. Είναι καλό, γεννιόμαστε, πεθαίνουμε. Είναι καλό, ρε παιδί μου, φυσικά, γιατί ο άνθρωπος είναι ένα κοινωνικό όν. Πρέπει να έχει τον περιγυρό του, πρέπει να έχει ανθρώπους που τον αγαπούν, πρέπει να βρει έναν άνθρωπο να συμπορεύεται στη ζωή του. Αλλά έναν άνθρωπο που σε αγαπάει όπως είσαι. Ναι. Γιατί αυτή είναι η ουσιαστική αγάπη. Αγαπάς πρώτα εσύ τον εαυτό σου, πρώτα στηρίζεις τον εαυτό σου εσύ, ξέρεις τι θες, ξέρεις ποιος είσαι και μετά ο άλλος σε αγαπάει. Ο Κωστάκης μου κάνει κάτι νοήματα τέτοια. Λοιπόν, γιατί είναι εγώ που φουντώνω, ξέρεις, και πορώνομαι. Ηρέμησε. Είμαι πάρα πολύ ήρεμη. Αυτό είναι το θέμα, ότι αυτό είναι το πιο ήρεμη βερσιόν. Σε λίγο ας ίσως πετά το χαπάκι, ξέρεις. Ξέρεις γιατί, ρε εσύ, Γιώργο, είναι πολύ άσχημες αυτές τις καταστάσεις. Ναι, ναι, το συζητάμε. Και το θέμα είναι ότι εγώ προσπαθώ, ρε παιδί μου, ο κόσμος που παρακολουθεί, αν βιώνει μια τέτοια κατάσταση, να μπορεί να βοηθηθεί, ναι. Να το πάρει χαμπάρι. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Σε όλο αυτό που μου είπες τώρα με αυτά τα άτομα. Αν δεν κάνω λάθος, Νίνας Νάιτ 3, που ήταν κολλήματα και εξαρτήσεις. Νίνας Νάιτ 4 ή 3, δεν θυμάμαι. Ναι, ναι. Αυτό είναι. Χαίρομαι που θυμάσαι τα parts. Ναι. Είναι αυτό το πράγμα είναι. Είναι εξάρτηση πλέον. Γίνεσαι κομμάτι αυτού της κατάστασης. Δεν είσαι ξεχωριστό. Ναι, βρε Γιώργο μου, αλλά περνάμε καλά. Δηλαδή, τώρα μια ζωή την έχουμε. Άσε μας. Ναι, όσο πιο άσχημα περνάς, τόσο πιο πολύ κολλάδες. Ναι, ισχύει. Αυτό που έχω δει. Πάρα πολύ και εγώ το έχω δει. Αλλά μετά, Λιβερό. Όταν αργά ή γρήγορα ξεκολλάς, θέλοντας και μη, ψυχτηρίζεις την ώρα και τη στιγμή και λες, αν είναι δυνατόν τώρα που βίωνα εγώ τέτοια κατάσταση και που καθόμουν σαν το βλάκα. Εκεί κολλημένος και έχασα πράγματα από τη ζωή μου και έχασα καταστάσεις και έχασα τέλος πάντων σκηνικά που θα μπορούσα να πέρναγα πολύ πιο ωραία. Γι' αυτό θέλω να πω εγώ, μην κολλάτε σε τέτοιες καταστάσεις. Χι, ρε φίλε, χι. Και φεύγει η ζωή τόσο γρήγορα, μου μα τόσο γρήγορα. Από εκεί το πάμε, από εκεί το φέρνουμε, στη Μύρλα καταλήγουμε σε αυτή την εκπομπή. Στη Μύρλα και στο Μελό, δηλαδή. Τα χάψια μας και ένα ταξί να φύγω, Η Μάρθα Βούρτσι της τηλεόρασης είμαι. Όχι για μένα, γιατί μου καριέρα τη μάνα μου. Δεν θέλω, δεν μπορώ. Όχι. Λίγη χαρά στη ζωή μας. Έτσι, όχι, έτσι. Γλέντι λοιπόν, και χαρά. George, πολλά φιλάκια στην Όλγα. Να σε καλά, Νίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Δεν μου λες. Από το τηλέφωνο το σηκώνει ο κύριος Κωστάς. Ο κύριος Κώστας είναι πάντα εδώ. Είναι ωραία, ένα κόστος για να ξέρω να τον καλησπερίσω την επόμενη. Για να ξέρω τον καλησπερίσω, γιατί δεν ήξερα αν είναι ο Κώστας. Είναι ο Μεσσία Κώστας, εδώ, επί παντός. Όλα τα λύνει ο Κώστας. Στην υγειά του, λοιπόν. Στην υγειά σου, Κώστα. Cheers! Λοιπόν, φιλάκια πολλά, Τζορτζ. Καλό βράδυ. Τα καλύτερα. Bye. Yeah. Λοιπόν, παιδιά μου τώρα. Επειδή το πράγμα το φτάσαμε στο κατώτατο το σημείο τώρα. Έχουμε πει για χωρισμούς, έχουμε πει για κολλήματα, έχουμε πει 1002. Πείτε κάτι, κάτι χαροπό, κάτι ευχάριστο, κάτι χαρούμενο. Και για να δούμε, η επόμενη γραμμή θα είναι λίγο χαροπή ή θα μου είναι Μάρθα Βούρτσι κι αυτή, ναι. Ναι. Σιγά μην είμαι η Μάρθα Βούρτσι. Ποια είναι. Αν και μου πηγαίνει η Βλεφαρίδα. Γλυκούλα μου. Τα γλυκούλα μου εσύ.
Μα είναι δυνατόν, ένα βλεφαρίδα, είπα και με κατάλαβε. Ναι, ναι, εννοείται, εννοείται. Μαριάννα. Θέλω να σου μιλήσω εγώ για τη συνήθεια, ε. Θέλω, νομίζω είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Βασικά ήμουν σίγουρη όταν έκανα ρε παιδί μου το boom που μου κάνανε ηρέμησε, ηρέμησε. Να σίγουρη ότι αν άκουγες θα έπαιρνες. Για πες μου, Μαριάννα μου, πόσο δύσκολο είναι να ξεπεράσεις μια τόσο, να ξεκολλήσεις από μια τέτοια κατάσταση. Από μια κατάσταση συνήθειας. Ναι, από μια κατάσταση, ρε παιδί μου, που και δεν σε ολοκληρώνει 100% και δεν σε καλύπτει και σε ρίχνει στα μαύρα τα πατώματα, αλλά και την έχει συνηθίσει. Πόσο δύσκολο είναι να ξεκολλήσεις. Νομίζω ότι είναι πιο δύσκολο όταν δεν ξέρεις τι ζητάς. Δηλαδή, αν πιστεύεις ότι έχεις βρει αυτό που έψαχνες, ή ότι είσαι ανίκανος να βρεις κάτι καλύτερο. Δηλαδή, έχει να κάνει καθαρά με προσωπικά θέλω. Δεν έχει να κάνει με τον άλλον, ούτε έχει να κάνει με τη συνήθεια. Δηλαδή, αν πιστεύεις, ρε παιδί μου, ότι θα χωρίσω και θα μείνω μόνος ή μόνη και δεν θα βρω άλλον και τι ξέρω εγώ κτλ., κάθεσαι και υπομένεις. Αυτό που λες εσύ είναι ο φόβος της μοναξίας και είναι και ανασφάλεια, έτσι. Είναι ανασφάλεια, βέβαια. Είναι ναι, καθαρά ανασφάλεια. Αλλά η συνήθεια δεν παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο εκεί. Για να φοβάσαι να φύγεις από έναν άνθρωπο σημαίνει ότι τον έχεις συνηθίσει στη ζωή σου. Παίζει το μεγαλύτερο ρόλο. Αχ, ξέρεις τι, Νίνα, δεν έχω καλό σήμα εγώ, δεν ξέρω γιατί δεν σε ακούω πολύ καλά. Μήπως φταίει το μικρόφωνο μου, Κώστα? Δηλαδή στο τηλέφωνο δεν σε ακούω καθόλου καλά. Τώρα στο λάπτοπ δεν ξέρω τι παίζει. Τώρα με ακούς? Τώρα σε ακούω πολύ καλύτερα. Ναι. Καμπάνα. Για πες λοιπόν. Λοιπόν, τι να σου πω. Να σου πω βασικά ότι αυτό. Εμένα είναι αυτή η βασική μου άποψη. Ο κεντρικός, ο πυρήνας της άποψής μου είναι ότι έχει να κάνει καθαρά με τα θέλω μας. Δηλαδή έτσι πιστεύω ότι κάπως ξεκινάει και μια κατάσταση γάμου, επειδή ακριβώς δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Μπορεί να μας πιέζει η κοινωνία, μπορεί να μας πιέζουν οι γονείς μας, μπορεί να μας πιέζει τις γυναίκες στο βιολογικό ρολόι. Πρόσφατα είχα μια κουβέντα με κάτι φίλτα τους, πέρα άντρες τέλος πάντων, που λέγανε ότι ρε παιδί μου μια γυναίκα, και το πιστεύει αυτό η κοινωνία δυστυχώς, θεωρείται, τώρα θα πω μια λίγο άκομψη λέξη, όμως αυτή χρησιμοποιήθηκε στην κουβέντα μας. Πώς? Γεραντοκόρη. Καλά, όχι, αυτό είναι light. Θεωρείται εξοφλημένη μετά τα 35. Καλά, αυτό τώρα είναι πολύ για πυροβολές. Είναι τώρα αυτοί που το είπαν εξοφλημένοι, μα είσαι το καλό. Δεν φαντάζεσαι, κλωτσιές. Όμως, είτε αυτή η λέξη, είτε σε πιο light έκδοση, το νόημα είναι αυτό το πράγμα. Και έτσι λοιπόν, ακόμη και αυτό είναι ένας παράγοντας για μια γυναίκα. Παράδειγμα, έτσι, για μια γυναίκα μπορεί να παίξει αυτός ο παράγοντας. Για να μείνει σε μια σχέση που είναι κακή, ενδεχομένως, λόγω συνήθειας, λόγω συγκυρίας, λόγω συμφερόντων κτλ. Πιστεύω δηλαδή ότι η έναρξη μιας σχέσης, το γιατί κάνεις μια σχέση, είναι αυτό που καθορίζει και τη συνήθεια. Μένεις, συνηθίζεις, βαλτώνεις, συνεχίζεις. Μαριανάκη, αρχικά για αυτό που είπες στην αρχή, έτσι, για το 35 και άνω και κατά πόσο είναι... Ξέρω, σε φούντωσα τώρα, για πες. Με φούντωσες πάρα πολύ τώρα, γιατί το θεωρώ απαράδεκτο αυτό να λέγονται. Ναι, και πόσο κάφροι οι άντρες σε όλες τις ηλικίες, ρε παιδί μου. Ή άντρας ή γυναίκα είσαι, είναι προτιμότερο να είσαι μόνος σου από το να μπει σε μία λούμπα τέτοια που καταλήγει αρνητικά πάντα κάθε φορά και να μπει σε μία σχέση τώρα, χωρίς αύριο, μόνο και μόνο για να έχεις σχέση, μόνο και μόνο για να παντρευτείς. Γιατί? Γιατί αν δεν σε εκφράζει. Υπάρχει ένας μεγάλος κοινωνικός ρατσισμός, Νίνα. Ότι υπάρχει, αυτό είναι αδιαφυσβήτητο, ναι, ότι υπάρχει αυτό, ρε παιδί μου. Αλλά κατά πόσο πρέπει να μας απασχολεί εμάς ή όχι, κατά δεν καθόλου. Ξέρω. Απλά ξέρεις, βλέπω ότι ακόμα και νέα παιδιά, πολύ νέα παιδιά, τύπου, ας πούμε, ξέρω εγώ, 20 χρονών, ρε παιδί μου, που είσαι στο ξεκίνημά σου, ουσιαστικά. Ακόμα και αυτά τα παιδιά αντιμετωπίζουν αυτόν τον ίδιο, ας το πούμε, κοινωνικό ρατσισμό, γιατί κακά τα ψέματα ζούμε σε μια κοινωνία, όπως αυτή η ελληνική κοινωνία, σύμφωνα με την οποία αν δεν ζήσεις βάσει προτύπων, ξέρεις, τα πρότυπα είναι συγκεκριμένα. Τότε είσαι, ξέρεις, ρε παιδί μου, είσαι κάτι διαφορετικό και το διαφορετικό δεν μας αρέσει. Δεν μας αρέσει, δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε, δεν το θέλουμε, το επικρίνουμε. Νομίζω ότι στις μικρές ηλικίες, μωρές, η Μαριάννα, δεν παίζει τόσο πολύ αυτό. Δηλαδή, οκ, και να είσαι 20 και να μην έχεις σχέση, να είσαι
μόνος, ξέρω εγώ, δεν θα σου πει κανείς και στο ράφι θα μείνεις. Και Μινά και ειλικρινά, πλέον, εντάξει, και από την οικογένεια ξεκινάνε όλα αυτά. Σίγουρα είναι και τι εμπειρίες, τώρα 20 χρονών τι εμπειρίες να έχεις, αλλά μάλλον τι πρότυπα. Καλά μην το λες. Καλά, ναι, δεν το λέω. Άστο τώρα, εξαιρέσεις υπάρχουν φυσικά. Αλλά ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι εγώ ξέρω κοπέλες και αγόρια που οι γονείς τους είναι παντρεμένοι χρόνια από πολύ μικρή, τύπου 16 χρονών, 17, που έχουν γαλουχηθεί αυτά τα παιδιά, ρε παιδί μου, με αυτά τα πρότυπα. Το ξέρεις τι, φτάνω σε μια ηλικία, βρίσκω έναν άνθρωπο, μου κάνει τέλος πάντων, τον παντρεύομαι στο μπαμ, κάνω παιδί νωρίς. Δηλαδή, ξέρω τώρα άτομο στην ηλικία μου που έχει δύο παιδιά, έτσι. Oh my God. Μα ναι. Ναι, ισχύει αυτό το πράγμα, γιατί αυτό του έχει περάσει το υποσυνειδητό του. Όχι ότι Σόνι και οι γονείς λένε παντρέψου στα 20. Αλλά... Κοίτα, δεν είναι απαραίτητα κακό, ας το πούμε, ότι σε μια τόσο νεαρή ηλικία θα έχεις ένα παιδί και θα είναι αποτυχία. Απλώς, κατά πάσα πιθανότητα, να σου λείψουν λίγο παραπάνω κάποιες εμπειρίες που... Θα ζούσες αν ήσουν λίγο μεγαλύτερος και έκανες παιδί, αλλά χωρίς να είναι απόλυτο αυτό, έτσι. Ξέρεις τι, έχει να κάνει και με το τι άνθρωπος είσαι. Η Κάραλη έκανε παιδί στα 13 της, στα 14 της, για να δει πώς γίνονται τα παιδιά. Ποια είναι αυτή? Η Μαλβίνα, καλέ, η Κάραλη. Α, συγγνώμη, η Κάραλη, ναι. Δεν σε ακούω καλά, ξεκολουθώ να μην σε ακούω καλά. Έμαθα ένα σοκ, αλλά είμαι σίγουρη ότι δεν μ' άκουσες καλά. Όχι, ναι. Ναι, είμαι σίγουρη. Και η πορεία της ήταν η υπέρλαμπρη. Πάντα, γιατί ήταν τέτοιος άνθρωπος. Υπάρχουν άνθρωποι βέβαια που έκαναν επίσης παιδί τόσο νωρίς και βαλτώσανε και μείναν εκεί. Είναι ανάλογα και την προσωπικότητά σου, ανάλογα και το χαρακτήρα σου. Λοιπόν, παίζουν πάρα πολλά. Αλλά εγώ θέλω να γυρίσω λίγο τη συζήτηση πίσω. Και ναι, θέλω να μου απαντήσεις εσύ. Είπες πριν ότι το θέμα είναι να ξέρεις τι θέλεις σε μια σχέση και αν ξέρεις όντως τι θες, ότι αυτός ο άνθρωπος που έχεις απέναντί σου είναι σωστός και μπλα 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 μπλα. Βασικά, συγγνώμη κιόλας που σε διακόπτω, αλλά να υπάρχει ένα βασικό για μένα, έτσι είναι καθαρά προσωπική μου άποψη πάλι. Πρέπει να υπάρχει ένα βασικό χαρακτηριστικό που ενώνει τους δύο ανθρώπους. Να αγαπιούνται πάρα πολύ. Κοίτα να δεις, όταν ξεκινάς μια σχέση, δεν ξεκινάς με τον άλλον να αγαπιέσαι πάρα πολύ, αυτό έρχεται στην πορεία. Και το βλέπεις, είναι κάτι που το αισθάνεσαι αυτό, αν σε αγαπάει ο άλλος ή αν δεν σε αγαπάει, ακόμα και αν και να σου το λέει, μπορείς να καταλάβεις ότι δεν σε αγαπάει, αν δεν σε αγαπάει επί της ουσίας. Εκτός αν εσύ τον αγαπάς πάρα πολύ και είσαι λίγο μπούφος. Και είσαι λίγο, ναι. Εκεί θέλω να καταλήξω και να μου πεις ότι πώς λειτουργείς όταν νομίζεις ότι αυτός ο άνθρωπος που έχεις απέναντί σου και που έχεις μία σχέση, ρε παιδί μου, νομίζεις ότι είναι όλα, έχει όλα όσα θες και στην πορεία κάπου αντιλαμβάνεσαι ότι τελικώς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εκεί δεν παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η συνήθεια για να του πεις «Βρε, άιντε από εκεί, από εδώ πέρα». Παίζει συνήθεια, αλλά παίζει και κάτι ακόμα. Τι? Παίζει και το τι έχεις, πόση δουλειά, αν το θες, βάλτε εισαγωγικά το δουλειά τέλος πάντων, αν δεν είναι ο κατάλληλος όρος, πόση δουλειά έχεις κάνει για αυτή τη σχέση. Δηλαδή τι έχεις θυσιάσει. Έβρεση μάνια. Συναισθηματικά, χρονικά και μπλα μπλα μπλα. Βέβαια, να σου πω και το άλλο τώρα. Για μένα, αν και έχω μείνει σε σχέσεις λόγω συνήθειας, δεν το κρύβω, το ομολογώ, για μένα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα φύγεις από μια σχέση που καταλαβαίνεις ότι δεν έχει να σου προσφέρει κάτι και μόνο μια ρουτίνα είναι, τόσο το καλύτερο. Απλά είμαστε αδύναμοι. Είμαστε αδύναμοι και καθόμαστε και ταλαιπωριόμαστε. Μα και αυτό που λες ρε Σιμάνια, όταν κάνεις μόνο εσύ προσπάθειες. Μάνια, σε αγαπώ. Όταν κάνεις μόνο εσύ προσπάθειες για μια σχέση και όταν εσύ δίνεις και το χτίζεις όλο αυτό το πράγμα, δεν μπορείς να μένεις, να συνεχίσεις μάλλον να μένεις όταν ο άλλος είναι παγερά αδιάφορος και ξεκολουθεί να κάνει το δικό του. Και εκεί πέρα δεν πρέπει να έρθει λίγο το μυαλό σου και να πει «Όπα, τι γίνεται, τι συμβαίνει». Το μυαλό σου πρέπει να έρθει όταν υπάρχει μυαλό. Όταν δεν υπάρχει μυαλό, είναι αυτό το άσχημα που όταν ερωτεύεσαι είσαι σαν κοτόπουλο. Δεν βλέπεις ούτε αριστερά ούτε δεξιά, δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Αυτό. Αλλά
Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν οι φίλοι που σου λένε «Μάνια, ξύπνα, Μάνια», αλλά δεν τους ακούς τους φίλους. Δεν τους ακούς, όχι. Πάντοτε ξέρεις τι γίνεται, ακούμε την καρδιά μας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και στραβοαυτονόμαστε. Και όταν ακούμε, όταν ακούς την καρδιά σου, είναι πολύ πολύ δύσκολο να ακούσεις τη λογική σου και καλά πόσο μάλλον τους φίλους σου. Ισχύει αυτό. Ακόμα και όταν δεις, ρε παιδί μου, μια μίζερη, δύσκολη, καταστροφική συνήθεια, έτσι. Που μπορεί να είναι μια σχέση, ας πούμε, μακροχρόνια, σχετικά μακροχρόνια. Και το χειρότερο είναι όταν φτάνει στο σημείο να αντιλαμβάνεσαι ο ίδιος ότι έχεις χάσει τον εαυτό σου, ότι δεν κάνεις τίποτα για σένα, ρε παιδί μου, που να σε εξελίσσει, να σε χαροποιεί, να σε γεμίζει. Και όλη η καθημερινότητά σου είναι γύρω είναι από γύρω, έναν άνθρωπο. Ναι. Αυτό για μένα, δηλαδή γι' αυτό ορίομαι και λέω στον κόσμο. Ειλικρινά δεν ξέρω ποιον φωτογραφίζεις, δεν μου πάει καν το μυαλό. Μιλάω γενικά. Μιλάω εγώ πάντως, Μίνα, θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα σχετικά με τη συνήθεια. Ναι. Γιατί η συνήθεια είναι ένα κακό σίγουρα στις σχέσεις. Όμως αν ρωτήσουμε κάποια ζευγάρια που θεωρητικά ή αν θες και πρακτικά για αυτούς έχουν μια επιτυχημένη πορεία, ναι. Και όταν λέω επιτυχημένη, για μένα επιτυχία ορίζει το μαζί. Mm-hmm. Είμαστε μαζί και έχουμε συμπληρώσει αρκετά χρόνια ζωής μαζί ως ζευγάρι. Θεωρώ, μάλλον δεν θεωρώ, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην έρθει αυτό που λέμε συνήθεια. Θα έρθει. Ναι, αλλά είναι στο χέρι σου πώς θα το διαχειριστείς, νομίζω. Ακριβώς. Για μένα δεν είναι καταστρεπτικό πάντα το να έρθει αυτό που λέμε συνήθεια, γιατί αν κάθε φορά που συνηθίζαμε φεύγουμε και από μια σχέση, χειροπολίσαμε. Μετρούσαμε τώρα χιλιάδες τραυματίες, κάθε φορά θα είναι το μάλλον, έτσι. Ισχύει, ισχύει μετρήσαμε αυτό που λες. Αλλά όμως θα μετρούσαμε χιλιάδες σχέσεις, γιατί είμαστε άνθρωποι, τα θέλουμε όλα, τα θέλουμε όλα τώρα, τα θέλουμε όλα φρέσκα, να είναι καινούρια, να είναι wow, να χαιρόμαστε, να ενθουσιαζόμαστε, να. Ξέρουμε ότι το καινούριο πάντα είναι πιο ωραίο. Αλλά ναι, όμως, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Ο παλιός είναι αλλιώς. Είναι, εγώ πιστεύω, σε ένα ρητό. Λέγανε παλιά οι αρχαίοι Έλληνες, ναι. Σε αντίθεση με τους Σπαρτιάτες που βρίσκονταν σε πόλεμο, ότι εμείς, λέει, οι Αθηναίοι ξέρουμε όταν πηγαίνουμε στον πόλεμο, ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Και αυτό μας κάνει πιο δυνατούς, μας κάνει καλύτερους πολεμιστές, μπλα μπλα μπλα, τέλος πάντων εν ολίγης αυτά έλεγαν. Έτσι λοιπόν και εγώ πιστεύω ότι όταν ένα ζευγάρι γνωρίζει τα αρνητικά μιας μακροχρόνιας σχέσης, αλλά τα αντιμετωπίζει με δύναμη, ναι. Μια θέση τα αντιμετωπίζει με γνώση, ξέρει ότι θα έρθει. Δηλαδή, ξέρει, ρε αδερφέ, ότι κάποια στιγμή θα με βαρεθείς. Γιατί θα βλέπεις τη μούρη μου κάθε μέρα, θα με δεις και αξίρετη και ξέρω εγώ αυτό, και με ξεμαλιασμένη και το ένα και το άλλο. Και το ξέρω κι εγώ για τον σύντροφό μου, αλλά όμως αγαπιόμαστε, τότε θα το αντιμετωπίζει διαφορετικά. Δεν θα ξυπνήσεις ένα πρωί και θα πεις Θεέ μου, πώς είσαι. Θεέ μου. Ναι, ξέρω εγώ, ήου. Σίγουρα. Το θέμα είναι όμως μέχρι να έρθει αυτή η προδιαγεγραμμένη πορεία, τέλος πάντων, μέχρι να φτάσει σε αυτό το σημείο, όσο υπάρχει ο ντουβρουτζάς και το αίσθημα και το πάθος το έντονο, να το ξεζουμίζεις, δηλαδή να το ζεις μέχρι τελικής πτώσεως. Εγώ έτσι πιστεύω. Μινάκι μου, ο θείος ο Ντίνος, ελπίζω να μας ακούει, αλλά δεν νομίζω, είναι 85 χρονών. Απ' τη Ζάκυνθο. Ναι. Ο άνθρωπος, τι να σου πω, δηλαδή τον χαίρομαι, ρε παιδάκι μου. Τι κάνει. Είναι χείρος πια ο άνθρωπος. Και όμως παρόλα αυτά δεν το βάζει κάτω, ξέρεις. Φλεντάρι. Ερωτεύεται, κάνει, ράνει. Ο άνθρωπος δεν πάβει να ερωτεύεται προς Θεού. Ούτε πάβει να ενθουσιάζεται. Και αυτό το σύστημα της μονογαμίας που εφαρμόζουμε είναι πραγματικά κάτι ιδιαίτερο, αλλά ταυτόχρονα και κάτι πολύ ωραίο και πολύπλοκο. Δεν ξέρω πότε, τι να σου πω, έχω ζήσει αρκετές σχέσεις με ξεζουμίσματα, με χωρίς ξεζουμίσματα, με έρωτες, με. Δεν ξέρω πότε έρχεται η κατάλληλη στιγμή, πότε είναι αυτή που λες τώρα. Νομίζω ότι το νιώθεις, Μάνια. Το νιώθεις, ακριβώς. Νομίζω ότι πρέπει να έρθει ο σωστός χρόνος, μάλλον να έρθει ο κατάλληλος άνθρωπος στο σωστό χρόνο. Μόνο τότε. Ναι. Και εγώ είμαι της άποψης ότι δεν πρέπει να κολλάμε σε πρέπει. Είτε αυτά είναι κοινωνικά, είτε αυτά στα λέει η μάνα σου. Ξέρω εγώ, πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να παντρευτείς, πρέπει να κάνεις παιδί. Ο κάθε άνθρωπος λειτουργεί διαφορετικά και χρειάζεται το δικό του χρόνο για να κάνει κάποια πράγματα. Αν εσύ, ας πούμε, χρειάζεσαι άλλα 10 χρόνια να τριγυρνάς από κανάρα σε κανάρα, μάλλον από κανάρο σε κανάρο,
πάρε τα 10 σου χρόνια, ξέρω εγώ. Και μέχρι να είσαι έτοιμη, εν πάση περιπτώσει, να κάνεις το μεγάλο βήμα και να δεσμευτείς πιο σοβαρά. Μπορεί άλλος να του σκάσει αυτή η ανάγκη, ξέρω εγώ, σε πιο μικρή ηλικία. Και να βρει και έναν άνθρωπο που να τον θεωρεί κατάλληλο, κάντο. Είναι καλό να παίρνουμε ρίσκα στη ζωή μας. Είτε αυτά βγαίνουν θετικά, είτε βγαίνουν αρνητικά. Και όπως πολύ καλά ξέρεις, ρε Σημάνια, ό,τι ζούμε είναι στο χέρι μας αρχικά να κρατήσουμε μόνο τα θετικά του. Και πάντα, μα πάντα όταν το κάνουμε αυτό, γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Γινόμαστε πιο δυνατοί, γινόμαστε πιο σοφοί, κάτι λίγα, ξέρω εγώ. Και όσο σίγουρα... πιο σοφή να γίνω πια. Μα δεν μπορώ. Μου ντέρεσε, Μαριάννα. Τέρα σοφία. Τέρα σοφία. Αυτό, δηλαδή, εγώ προσπαθώ στη ζωή μου να λειτουργώ έτσι πλέον και προσπαθώ και τον κόσμο να τον παρακινώ, να τον παροτρύνω, να λειτουργεί ανάλογα. Πρέπει ό,τι, ακόμα και το χειρότερο κακό να μας συμβεί, να βγάλουμε έτσι, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να βγάλουμε τα θετικά του, ακόμα και αν δεν υπάρχουν θετικά, να πάρουμε τα αρνητικά και να τα ομορφύνουμε λίγο. Να τους βάλουμε φιόγκους, ξέρω εγώ, στα αρνητικά και να βγούμε κοίτα τι ωραία. Έτσι είναι. Έτσι είναι, γιατί αλλιώς πάει, βαλτώνεις κατευθείαν. Αλλιώς είμαστε μίζεροι, μωρέ. Αλλιώς μισήκακοι και όχι, μωρέ, και γιατί μου έτυχε αυτό και γιατί τώρα εγώ και εκείνο. Εντάξει, δεν πας μπροστά έτσι. Ναι, ισχύει. Ισχύει δεν αυτό που λες. Δεν πας μπροστά ούτε με τη συνήθεια. Εδώ όμως έχω και μια πολύ καλή μου φίλη μαζί στο σπίτι που καθόμαστε και φτιάχνουμε χριστουγεννιάτικα στολίδια. Και κούλα, ναι. Είναι η Ανούλα μας. Γεια σου, Ανούλα. Η Ανούλα λέει εδώ πέρα ότι δεν είναι δικό της, όμως έχει να μας πει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Γεια σου, Νίνα, λέει. Και λέει το απόφθεγμα. Μάθε τι αξίζει. Και θα μάθεις εύκολα να αναγνωρίζεις την αδελφή ψυχή σου. Μάθε τι αξίζεις και θα μάθεις εύκολα να αναγνωρίζεις την αδελφή ψυχή σου. Ναι, αυτό. Ναι. Είναι πάρα πολύ σωστό και σε απλούστερα λόγια είναι το όταν εσύ αγαπάς τον εαυτό σου, μπορεί πιο εύκολα να σε αγαπήσει κι ο άλλος. Όταν δεν αγαπάς εσύ τον εαυτό σου και όταν δεν τον στηρίζεις εσύ, δεν θα σε αγαπήσει κανένας. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Άννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας αγαπά, Γιάννα. Τι. Η Άννα μας αγαπά. Είναι καταπληκτική. Αυτό που είπε είναι πάνσοφο, τουλάχιστον. Τουλάχιστον, ναι. Φτιάχνετε στολίδια. Φτιάχνουμε στολίδια από ανακυκλώσιμο υλικό. Κοίτα να δεις. Μπράβο σας, ναι. Κορίτσια. Η Άννα έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο καφέ στη Θεσσαλονίκη που σε περιμένουν να έρθεις να πιούμε καφέ. Στη Θεσσαλονίκη με περιμένετε ένα χρόνο, παιδιά. Κάποια στιγμή θα δεήσω. Θα συνεχίσουμε να σε περιμένουμε εκεί πέρα στην Πολυτεχνείου, στο Φάμπρικα. Ναι. Οπότε εμείς φτιάχνουμε στολίδια από συσκευασίες. Γιατί αν έχεις πάρα πολύ ωραίες ιδέες. Πιστεύω ότι αν έρθω στη Θεσσαλονίκη εν τέλει κάποια στιγμή θα αλλάξει χρώμα ο λευκός πύργος. Είμαι σίγουρη. Καλά. Θα αλλάξει χρώμα ο λευκός πύργος και θα φύγεις τουλάχιστον αλκοολική. Νομίζω ότι θα φύγω τουλάχιστον ποτέ. Θα μείνω εκεί για πάντα, νομίζω. Αλλά τέλος πάντων τώρα, έχει ξογγείλει η συζήτησή μας. Ωραία, εντάξει. Πάλι, ξέρεις αχ, τι όμως που είσαι, τα μαλλιά σου πέρα και τα λοιπά. Και εσύ είσαι μια κούκλα και πάρα πολύ ωραία. Ναι, πολύ ωραία περνάμε. Ωραία. Αυτά είχαμε να πω, Νάκο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρες. Σ' αγαπώ πάντα πάρα πολύ. Κι εγώ, κοριτσάρα μου, καλή συνέχεια, να μην ξανακοπεί το ρεύμα ποτέ. Εύχομαι. Ευχόμαστε όλοι. Φιλάκια πολλά, χαιρετίσματα στην Άννα. Φιλάκια, αγάπη. Καλή συνέχεια. Φιλάκια. Γεια σου. Γεια. Με αυτά και με τούτα λοιπόν και τσίκι τσίκι τσίκι, η ώρα πήγε μία και κάτι λεπτά της ατυχίας σήμερα, της ΔΕΗ και του ΔΙΟΣ κτλ. Τι να κάνουμε, εύχομαι και ελπίζω και είμαι σίγουρη κιόλας γιατί δεν θα αφήσω να ξανασυμβεί, το ρεύμα αύριο να μην κοπεί ποτέ, ελπίζω ο καιρός να κοπάσει, να σταματήσει να φυσάει έτσι γιατί έχουμε καταντήσει ανεμοδαρμένα ύψη. Θέλω να δω για τελευταία φορά τη σελίδα μου στο Facebook που ο κόσμος παίζει μπάλα εκεί μέχρι και αύριο στη μία. Γιατί πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή και ο τείχος πάλι. www.facebook.com/ninasnight. Ninas Night ξανά αύριο στις 11 done, με περισσότερες γραμμές, με περισσότερα νέα, με περισσότερη ανάλυση των θεμάτων και με περισσότερη μουσική φυσικά, γιατί σήμερα προλάβαμε και ακούσαμε μόνο ένα κομμάτι. Αυτά σήμερα. Ραντεβού αύριο. Να! Φιλάκια! Γεια! Yeah!